Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα από το Δημοτικό Γυμναστήριο Υγείου. Είμαστε 3 λεπτά πριν το τζάμπολ της τρίτης και τελευταίας αναμέτρησης ανάμεσα στον Αστέρα Τέμενης και τον Αργοναύτη Νέας Κύου. Πράξη τρίτη όσο αφορά την παραμονή στη National League 2. Ο νικητής ανανεώνει το εισιτήριο, θα είναι και του χρόνου εδώ. Ο ηττημένος επιστρέφει στο τοπικό πρωτάθλημα. Περισσότεροι από 300 φίλοι του μπάσκετ την ώρα αυτή στο κλειστό, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται και πάρα πολύ, όπως περιμέναμε, και οι φίλοι του Αργοναύτη, περισσότεροι από 100 δίκτυα, 130. Και αυτή η ατμόσφαιρα ακούγονται περισσότερο την ώρα αυτή, αλλά τώρα βλέπω έρχονται και οι επιχειρικάδες νεαροί με τις τρομπέτες, οι αιγιώτες. Εδώ βλέπετε ένα πλάνο, σε λίγο θα δούμε μάλλον, από την εξέδρα. Από την κάμερα και πέρα, όπως βλέπετε, είναι όλοι φίλοι του Αργοναύτη από τη Νέα Κύρο. Οι δύο ομάδες αποσύρθηκαν, μάλλον ο Αστέρας αποσύρθηκε. Σε λίγο θα αποσυρθούν και οι παίχτες του Θανάση Μιχαλόπουλου για τις τελευταίες οδηγίες, λίγο πριν το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρησης. 66-51 το πρώτο μάτς στο Αίγιο για τον Αστέρα, 62-58 για τον Αργοναύτη στη Νέα Κύο, ενώ είχαν 1-1 νίκες και στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. 86-83 εδώ το Αίγιο είχε σπάσει την έδρα του Αστέρα στην παράταση. Ο Αργοναύτης στο δεύτερο γύρο κέρδισε με 49-58, αν θυμάμαι καλά, εύκολα πάντως, στη Νέα Κύο ο Αστέρας Τέμενης. Άρα είναι 2-2 νίκες αν τις μετρήσουμε από την αρχή της σεζόν. Πάμε διαιτητές του αγώνα εδώ. Στη μέση ο κύριος Φώτης Καλογερόπουλος, διαιτητής Α1 εθνικής κατηγορίας. Δεύτερο διαιτητής Ιασημακάκη και τρίτος ο Κούλης. Θα δούμε σε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Με τις γνωστές δύο απουσίες, ο Αργοναύτης Δανίκας και Παλαδινός, επέστρεψε από την προηγούμενη εβδομάδα ο Σταθακόπουλος για τον Αστέρα, και βλέπουμε τη σύνθεση, την ενδεκάδα του Αστέρα Τέμενης: Σακελαρόπουλος, Βουρνάς, Τσιμπούκης, Μπίρμπας, Πέτροβιτς, Σουλέας, Γκάτζιος, Καραγγελής, Δούβος και Βαγενάς, προπονητής ο Άρης Ξενούλης. Πάμε και στην δωδεκάδα που δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο μάτς στο Αίγιο, για τον Θανάση Μιχαλόπουλο, Κωνσταντίνου, Κούλος, Κούλογλου, Ρούτζιος, Πρεδάρης, Μιχόπουλος, Κατσένης, Βαβούλης, Σαριγιάννης, Λιμπερέας, Μιχαλόπουλος και Φλεβάρης. Όλα έτοιμα για το μεγάλο παιχνίδι, για το τζάμπολ. Τελευταίο μάτς της σεζόν, της χρονιάς και για τις δύο ομάδες, όπως και στην Πάτρα, την ίδια ώρα ανάμεσα σε Φράγκο Έσκορε και Ιωάννα Σίγμα Κάπα, που εκεί είναι στο 1-1. Ο νικητής θα ανανεώσει το εισιτήριο για την παραμονή στην κατηγορία. Και από εκεί πέρα η συνέχεια θα είναι μόνο για τα play-off. Ποιες θα είναι οι δύο ομάδες, η ομάδα μάλλον μία, συγγνώμη, που θα ανέβει στην Αλφα, στην National League 1. Προμηθέας, Αχαγιά, Παναχαϊκή ή Ιόνιος Κέρκυρας. Εγώ τη φωνή μου δεν την ακούω, πάντως ελπίζω να οι φίλοι τηλεθεατές να με ακούνε καθαρά. Πανδαιμόνιο, 300-350 φίλοι του μπάσκετ εδώ στο κλειστό του Αιγαίου για το μεγάλο μάτς. Έτοιμοι για το τζάμπολ με τον Φώτη Καλογερόπουλο, με τον Γιώργο Σακελαρόπουλο να κατεβάζει τη μπάλα. Το πιέζει ο Φλεβάρης, πάντα Σακελαρόπουλο ζητάει ένα σκριν από τον Κάτζιο. Το σούτ είναι μέσα για τρεις, ξεκινάει ζεστός ο Γιώργος Σακελαρόπουλος. Πρώτο τρίποντο του αγώνα, πρώτο καλάθι και μάλιστα τριών πόντων για τον Αστέρα. Και τώρα ο Ρούζιος για τον Αργοναύτη, έκανε μεγάλο μάτς την προηγούμενη εβδομάδα. Έρμπολ,
Πάσα για τον Σιλέα. Και πάλι Μουρνάς. Περνάει στον Πέτροβιτς. Θα χάσει την μπάλα. Και Πρεδάρι θα τρέξει. Έχουν επιστρέψει όμως. Αναγκάζεται να βγάλει τον Παπακοσταντίνου. Πάτησε εκτός. Ναι. Λάθος για τον έμπειρο γκάρντ. Και κατοχή. Και πάλι για τον Αστέρα. Καλαρόπουλος με τον Βρεδάρι θα βγάλει τον Σουλέα από εκεί και πάλι σε Καλαρόπουλος και τώρα Πέτροβιτς περνάει την μπάλα στο ψηλό. Γκάτζιος πάει να γυρίσει, γυρίζει αστοχή, μαζεύει ο Λιμπερέας, αφήνει στο Ρούζιο, θα πάρει το φάουλ από τον Καλαρόπουλο, όπως περιχνεί ο τρίτος διετής του αγώνα ο κύριος Κούλης μέσα σε πανδαιμόνιο εδώ στο Χριστό. Και από τις δύο πλευρές πλέον πολύ εκδηλωτικοί και οι Αιγιώτες, αφού πριν από 5 λεπτά ήρθε και ο βασικός πυρήνας των νεαρών οπαδών. Λιμπερέας γύρισε κόπη και ψηλά από τον Παναγιώτη Γκάτσιο. Επίθεση 8 δευτερολέπτων για τον Αργονάφτη με τον Θάνο Πρεδάρι να επαναφέρει την μπάλα. Πρεδάρι βγάζει έξω. Το σούτ είναι άστοχο. Μάλιστα ο Γκάτζιος και η μπάλα στον Καλαρόπουλο. Πέτροβιτς κάνει φάουλ. Αμυντικό, ναι, αμυντικό από το Χάνο Πρεδάρι. Όπως δείχνει η κυρία Σιμακάκη. Πρώτο φάουλ για τον Αργονάφτη. Στο ένα φάουλ έχει κάνει και ο Αστέρας. Και θα επαναφέρει ο Ανδρέας Βουρνάς από την baseline. Λάθος πάσα. Τα βάζει με τον Πέτροβιτς. Τραβάει τα μαλλιά του Ξενούλης. Και επαναφορά τώρα για τον Αργονάφτη. Και δύο ομάδες νεοφώτιστες φέτος στην κατηγορία. Καλάθι από τον Πρεδάρι, πρώτο καλάθι και για τον Αργονάφτη, μειώνει σε 3-2. Χρειάστηκε να περάσουν 2 λεπτά περίπου για το πρώτο καλάθι της ομάδας της Νέας Κύου. Και τώρα Βουρνάς θα πάρει το σουτ 3 πόντων μέσα. Ανδρέας Βουρνάς κάνει μεγάλα μάτς στη σειρά και στη Νέα Κύου ήταν με 16 πόντους, 6-2. Και Θάνος Πρεδάρης κατεβάζει τη μάλα. Αφήνει το ρούχο. Θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Κοντό σουτ. Λιμπερέας ανανεώνει με το επιθετικό rebound. Γυρίζει με το δεξί αστοχή από τα χέρια του Τσουλέα. Καθαρά σωστή απόφαση από τον κύριο Κάλλο Γερόπουλο. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Αργονάφτη. Επαναφορά με τον Κωνσταντίνου. Και τώρα Ρούζιο. Και πάλι Κωνσταντίνου. Από τα 8 μέτρα ο Ρούζιος. Λιμπάουν τα τελικά. Τα σκόρτια ήταν ο Πέτροβιτς. Πιέζει ο Πρεδάρης, πάντα Πέτροβιτς και πάλι για τον Ανδρέα Βουρνά. Θα κάνει μόνο την προσπάθεια το βάσκο, αρχικός διάδρομος με το δεξί στέκεται στον αέρα στο χ. Κάτσε ως παλέμι θα κάνει το ριβάου και ο Ρούσιος θα τρέξει στο διαδρό. Η πάσα είναι λάθος, θα το προλάβει ο Πρεδάρης. Θα ζυγίσει το πίτ, το κρίσιο και θα το βάλει ο έμπειρος, ο βραχής, ο μπροσικάρι του Αργονάφτη. Έχει βάλει και τους 5 πόντους της ομάδας του, 6-5, 6 και 34 τώρα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τουλέας, έτσι όπως θα καταλάβω το σύνδεσμο, τον βλέπω η άμυνα. Έτσι και το δεύτερο
από τον Γιώργο Σακελαρόπουλο και 9-5 στο συν 4 ο Αστέρας. Και τώρα Πρεδάρης. Λιμπερέας Κωνσταντίνου. Σκρινάρι ο Λιμπερέας τον Πέτροβιτς. Αστοχή ο Κωνσταντίνου. Ο Πάου είναι θετικό, αμυντικό, αμυντικό του Βάζιου. Ένα στα πέντε τρίποντα έχει ο Αρμινάς. Δεν ξεκίνησε καλά σε αντίθεση με τον Αστέρα που και δύο στα τρία και τα δύο από τον Γιώργο Σακελαρόπουλο. Έπινε χαμηλά, τι χαμηλά, ένα πόντο έβαλε στη Νέα Κύο, αλλά σήμερα ξεκινά ζεστός. Κωνσταντίνη βγάζει έξω, Λιμπερέας με τον Γκάτσιο και από εκεί ο Πέτρος Ρούζιος αλλάζει, αλλαγή κατεύθυνση, θα χάσει την μπάλα από το τάπι που έγινε από τον Πύρμπα. Και Πέτροβιτς μόνος με το καλάθι αρχαιρεύει και 11-5 στο συνέξιο Αστέρας μέσα σε αποθέωση. Κωνσταντίνου. Και τώρα Πρεδάρης. Έχει περάσει στο μάτς και ο Γρηγόρης Κατσένης με το νούμερο 8. Η μπάλα στον Λιμπερέα θα πάρει το τρίποντο. Θα το κάνει 1 στα 6 για τον Αργονάκη. Το φάουλ είναι επιθετικό, είναι αμυντικό πάλι. Διαμαρτύρεται, βλέπετε ο Πέτροβιτς. Στον Πύρμπα χρεώνεται τρίτο φάουλ του Αστέρα. Ένα έχει ο Αργονάκης στα μισά περίπου της πρώτης περίοδου. 5-26 για το τέλος. Και από το Σμακάκι στον Φώτη Καλογερόπουλο και από εκεί στον Γιώργο Κωνσταντίνου που θα παραφέρει στον Θάνο Πρεδάρη. Και πάλι Κωνσταντίνου, ωραία η πάσα στον Λιμπερέα και στον Κωνσταντίνου του Αργονάκη και τώρα Αντρέας Μουνάς κατεβάζει για τον Αστέρα. Πάντα Μουνάς θα καταλώσει τον πάλι μέσα. Όχι, 2-3 και φάω τον Λιμπερέα στον Γκάτζιο που πρόλαβε να σηκωθεί πρώτος να μαζεύει τον Λιμπάου. Δεύτερο 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τον Βουκάντιν Πέτροβιτς στην επαναφορά. Έξω στον Κάτσιο από την Πύρμπα. Αποκλείσει τον Μιλάο που θα μείνει να δέρει τον Ριμπάου και αφήνει τον Πρεδάρη. Θα κατεβάσει την μπάλα αυτό. Πάντα ζευγάρι με τον Σακελαρόπουλο τον σπρώχνει και κάνει καθαρό επιθετικό φάουλ. Το δίνει γρήγορα και άμεσα. Ο Κώστας Καλογερόπουλος παρά τις διαμαρτυρίες από την εξέδρα και περισσότερα. Νεκτάριος Καραγγελής αντί Πέτροβιτς, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Αστέρα που τώρα στο παρκέ έχει Καραγγελή, Γκάτζιο, Μπύρμπα, Μουρνά και Σακελαρόπουλο. Από την άλλη πλευρά περνάει και το νούμερο 7 ο Μιχάλης Μιχόπουλος μαζί με Κωνσταντίνου. Λιμπερέα, Ρούζιο και Κατσένη είναι οι 5 που έχει στο παρκέ ο Θανάσης Μιχαλόπουλος για την ομάδα του. Καραγγελής. Καραγγελής τον Μουρνά. Βάλλον χαμηλά από τον από τον Μιχόπουλο που πήγε στο μαρκάρισμα του Γκάτζιου. Τώρα πλέον τα φάουλ είναι 3-4 από το επόμενο εκτελεί βολές ο Αστέρας αλλά ισοφαρίζεται τα φάουλ αφού ο Μπύρμπας θα υποπέσει στο δεύτερο συνεχόμενο. Άρα και οι δύο ομάδες μπαίνουν στον πόνους των βολών και ο Ρούζιος κατεβάζει για τον Αργονάφη. Μπερδεύεται και κλείνει σε Καλαρόπουλος θα πάει στο εύκολο λεγάκι στο κορυφαίο μέχρι τώρα φτάνει τους 8 ο Γιώργος Αγκελαρόπουλος και 13-5 στο σύν 8 Αστέρας. Ρούζιος τρέχει το γήπεδο, φτάνει στο λεγάκι μειώνει σε 13-7 με 5 πόντους στον Πρεδάρη και 2 του Ρούζιου και μάλλον έχουμε τεχνική ποινή στον Λιμπερέα. Ναι, μία βολή. Για τον Γιώργο Σακελαρόπουλο. Διαμαντής Σταθακόπουλος στο παρκέ. Θα αφήσει τη θέση του Μπύρμπας. Έχει 2 φάουλ από νωρίς.
μαζί με Γκάτζιο τώρα το βίντεο ψηλών και τρεις περιφερειακής Ακελαρόπουλος Βουρνάς και στο 3 ο Καραγγελής και ο Γιώργος Ακελαρόπουλος έτοιμος να πάρει την μπάλα από την κυρία Ασημακάκη για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. 13-7 για τον Αστέρα, 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Φτάνει τους 9 και επαναφορά με τον Ανδρέα Βουρνά να αφήνει στον Γιώργο Σεκαλαρόπουλο με τον Μιχόπουλο απέναντί του. Θα βγει να πάρει την μπάλα ο Γκάτζιος και τα βοήθεια με τον Ακόπουλο με πλάτη να παίξει τον Βολίτερο Μιχαλόπουλο. Θα γυρίσει, θα πάρει φάουλ, θα πάει στην γραμμή να εκτελέσει δύο βολές. Έχει περάσει και ο Μιχάλης Μιχαλόπουλος, αδερφός του προπονητή του Θανάση Μιχαλόπουλου για τον Αργοναύτη. Δύο βολές βλέπετε, συνεχίζει να διαμαρτύρεται και εδώ ο Άρης Σενούλης δίνει οδηγίες. 3-52 ακόμη, μέσα η πρώτη. 15-7 το σύν 8 ο Αστέρας. Δικαίωμα και για δεύτερη. Μέσα και αυτή. 16-9 στο σύν 9 και Μιχόπουλος το κατεβάζει την μπάλα για τον Αργοναύτη. Κατσένη με πλάτη τον Βουρνά που πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Λάθος του Λιμπερέα, αλλά από τα χέρια του Σακελαρόπουλου το παραδέχεται τελευταία στιγμή. Συνεχίζει την επίθεση, έχει 10 δευτερόλεπτα ο Αργοναύτης με Μιχόπουλο να παραφέρει στον Γιώργο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνου, έξω Μιχόπουλος από τα 7,5-8 μέτρα στο χί και αυτός ένα στα 7 τρίποντα για τον Αργοναύτη και Καραγγελής. Τα Κεδαρόπουλος πέρασε στο Βουρνά με τον Κατσένη στην πλάτη του. Γύρισε πόσταρε, χαμηλό σουτ, ζητάει φάουλ και τώρα Μιχόπουλος σπρώχνει το Σακελαρόπουλο, βγάζει μόνο τον Κατσένη, πάρε βάλε και 16-9 από το πρώτο καλάθι του Γρηγόρη Κατσένη, 25χρονο forward. Σακελαρόπουλος μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο, το πρώτο δεκάλεπτο ίδια κίνηση, τη φορά αυτή θα βρει το σκόπο Αντρέα Βουρνά, θα φτάσει στους 5 και διαφορά και πάλι στο σύν 9 με διπλό σκορ. Βλέπετε το πλάνο από την κατάμεστη κερκίδα, 400 άτομα πλέον στο Χριστό του Αιγαίου. Γύρισε κόπη και ψηλά ο Λιμπερέας, κακός δεν βαρκύρεται, καθαρό κόψιμο, αλλά πάτησε γραμμή, δεν πρόσεξε ο Βουρνάς. 400 άτομα και 150 περίπου από τη Νέα Κύο, πραγματικά εντυπωσιακή εξέδρα, είχαμε να δούμε χρόνια στο Χριστό του Αιγαίου, φιλοξενούμε η ομάδα να έχει φέρει να ζήτησε τόσο κόσμο. Κωνσταντίνου, πάντα με τον Γκάτζιο, τον παίζει στα πόδια, προσφύγησε ωραία αλλαγή κατεύθυνση, αριστερό λέει απ, θα αστοθήσει όμως και θα δώσει την μπάλα. Ξανά Κωνσταντίνου, ένας με τρεις, αναγκάζει να σταματήσει την τρίπλα, να γυρίσει πίσω. Τώρα πέρασε στο Μιχαλόπουλο με τον Σταθακόπουλο, διαφορά ύψους και όγκου κυρίως, όχι τόσο ύψους, με τον Σταθακόπουλο. Βλέπετε τον, εδώ τον Άρη Ξενούλη. 1.94 ο Μιχαλόπουλος, 1.98 ο Σταθακόπουλος, αλλά κυρίως η διαφορά είναι στο ισοματική διάπλαση. Τα δύο ο Γκάτζιος επιστρέφει, ο Τσουλέας πεντάδα τώρα, Τσουλέας Σταθακόπουλος, Καραγγελής Μουρνάς Ακελαρόπουλος, Μιχαλόπουλος Κατσένης Σταθακόπουλος,
το 4 Χουλιόγλου. Μιχάλης Μιχόπουλος μέσα η πρώτη, ο πρώτος του πόντος στο μάτς και φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων περίπου 9-8 λεπτά και κάτι από τα 15 δεύτερα από το έναρξη του μάτς. Ο Αργονάφης αναμένεται να έχουμε χαμηλό σκορ και σήμερα εκτός από όπου μέσα και η δεύτερη 18-11 και σε καλαρόπινο θα βρει πρώτο να περάσει πάρα πολύ να οργανώσει αυτό την επίθεση του Αστέρα. Καρακελής πέρασε τον Παπακόπουλο με το μικρό που πάει στην πλάτη, μετά στην ακτέψη ο Λιμπερέας αστοχή στο φουτ, ο Σταυακόπουλος κάνει και το φάουλ επάνω στον Πουλιόγλου. Για τον Αστέρα από τον Αιγιώτη Forward Center. Βλέπετε πλάνα την είσοδο που είναι κατάμεστο το κλειστό ακόμη και στην είσοδο του Κηλικίου. Και Γιώργος Πουλιόγλου στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη. Σιγά σιγά με τις βολές ροκανής διαφορά είχε φτάσει σε 9 για τον Αστέρα. Τώρα είναι στις 4. Προσπάθησε ο Κατσένης, πήρε φάουλ. Ναι. Το τόλο που επιχείρησε. Νέες βολές, διαμαρτυρίες από τον Ξενούλη. 1-23 ακόμη. Θα πάει στη γραμμή ο Κατσένης τώρα να εκτελέσει νέο ζευγάρι βολών. Θα χάσει την πρώτη όμως. Παραμένει το 18-12. Βλέπετε εδώ τον προπονητή της ομάδας της Νέας Κύρου. Έξω και η δεύτερη. Άρα μία στις 4 τελευταία δευτερόλεπτα κάνει την ευκαιρία να πλησιάσει η ομάδα της Ιωνίας Κύου. Εκεί δεν παραμένει και τώρα ο Κουλέας θα κάνει το τρίπο και θα το αφήσει. Μιχαλόπουλος αφήνει για τον Μιχόπουλο, θα οργανώσει αυτό την επίθεση της ομάδας του. Μιχαλόπουλος και πάλι ξανά στον Μιχόπουλο. Και από εκεί ο Πουλιόγλου, Λιμπερέας αστοχίσει και αυτός ένα στα 8 αν μετράω καλά τα τρίποντα για τον και τον Αργονάφτη. Και τώρα Μουρνάς, πάντα Μουρνάς, βγάζει τον Κουλέα, τα κελαρό ψωφία προς πίσω να βάζει και πάλι Κουλέας από μακριά για τρεις. Μαζεύει ψηλά το rebound ο Κατσένης, όλα τα δευτερόλεπτα για τον Αργονάφτη αν θελήσει να εξαντλήσει το χρόνο. 18-12, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μιχόπουλος άφησε, πέρασε μάλλον στη ρακέτα στον Μιχαλόπουλο, από εκεί Λιμπερέα, ωραία επίθεση για την ομάδα της Νέας Κύου και καλάθι από τον Σωτήρη Λιμπερέα, πρώτο καλά στο μάτς και με τη λήξη του δεκαλέπτου καταφέρει να μειώσει στους 4 από εκεί που έκανε με 9 ο Αργονάφτης Νέας Κύου. Χαμηλό σκορ όπως λέγαμε, τουλάχιστον τέχνη στιγμής. Οι δύο ομάδες στους πάγκους για τις οδηγίες πριν την δεύτερη περίοδο. 5 πόντους ο Κυβουρνάς με ένα τρίποντο, 9-2 σε Κελαρόπουλος, 2 Σταθακόπουλος και 2 Πέτροβιτς για τον Αστέρα.
ένα πόντο Πουλιόγλου, δύο ο Ρούζιος, πέντε με ένα τρίποντο Πρεδάρης, δύο Κατσένης, δύο Λιμπερέας, δύο Μιχαλόπουλος. Οι παίχτες που έχουν πετύχει τους 14 πόντους του Αργοναύτη Νέας Κύου. Αρκετή ζέστη, αλλά υποφερτή βέβαια. Εδώ στο κλειστό του Αιγείου. Σεζόν που τελειώνει νωρίς φέτος, τουλάχιστον για τις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή, πριν 2 Απρίλιος. Θυμάμαι πέρυσι τους τελικούς της ΑΝΣΚΑΗ με τη Νέα Παραλίας, ο Αστέρας που πήγε και σε 7 μάτς με 4-3. Είχε μπει Ιούνιος και ακόμα παίζαμε και μεταδίδαμε. Άλλοι παίζανε, εμείς μεταδίδαμε. Έντονα χειροκροτήματα τώρα βλέπετε από τους Αιγιώτες. Αν υπολογίσουμε ότι η χωρητικότητα είναι περίπου 500 άτομα, είναι 450 σίγουρα. Τώρα στο πιστό και θα το πω για άλλη μια φορά για όσους το έχουν ακούσει, 150 περίπου είναι φίλοι της Νέας Κύου, Αθηνιακίου, οπαδοί του Αργοναύτη. Ρούζιος, ξεκινάει η δεύτερη περίοδος με επίθεση του Αργοναύτη. Μιχαλόπουλος έγινε τη βοήθεια που έκανε ο Σαγκελαρόπουλος, αναγκάζει σε λάθος τον παίχτη του Αργοναύτη, πανηγυρίζεται σαν να μπήκε γαλάθι. Και η επίθεση τώρα για τον Αστέρα. Επιστρέφουν οι του Αστέρα. Μιχόπουλος στέκεται για τρεις. Καλογερόπουλος εδώ. 20-17, 8-50 για το πρώτο ημίχρονο. Μιχαλόπουλος στο Ρούσιο. Πρώτη δεύτερη καταρά, 2 για την ομάδα του Άρη Ξεβούλη. Μιχαλόπουλος στο Ρούσιο και πάλι. Στέκεται πέρα από τα 6 μέτρα, είναι άστοχος. Ψηλά ο Δάσιο, αναγκαστικά στον πάγο μπροστά τον Λιβερέα και αφήνει στον Γιώργο στον Καλαρόπουλο. Το Μιχόπουλο απέναντί του, Καραγγελής και πάλι σε Καλαρόπουλος. Ωραία η πάσα στον Γκάτσιο, γύρισε, αστόχησε, μάζεψε ο Βουρνάς, έχει κουστεί τώρα. Η μπάλα δεν βγήκε στεφάνι, τώρα σουτάρει. Σουτάρει ο Γκάτσιο, ο Βουλέας, αστοχή, ανανεώνει τον χρόνο. Ο Καλαρόπουλος και έχουμε φάουλ του Μιχαλόπουλου επάνω στον Γκάτσιο, απορεί. 1-1 τα φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μιχαλόπουλου. 2 έχει και ο Σταθακόπουλος από τον Αστέρα. Αλλά και ο Πλεθάνης από τον Αγκονάφη, τα Καλαρόπουλου. 2-4 πλέον, ξεκίνησε με 2-2. Και Πέτρος Ρούζιος κατεβάζει την μπάλα για τον Αγκονάφη. Πέτροβιτς και Μπίρμπας είναι έτοιμοι να επιστρέψουν και φάουλ του Νεκτάριου Καραγγελή. Έξω Τσουλέας και Καραγγελής, μέσα Πέτροβιτς Μπίρμπας μαζί με τον Βουρνά, τον Γκάτζιο και τον Σακελαρόπουλο, είναι η πεντάδα του Αστέρα.
Μιχαλόπουλος με μπίρμπα στην πλάτη του, τον πάει κοντά στο καλάθι, γύρισε, ασπόκησε και φάουλ από ποιον. Μπίρμπα. Κοιτάξτε την έκφρασή του. Πάει και ο Γκάτσιος, τώρα βλέπετε αριστερά και διαμαρτύρεται και ο Βουρνάς τον κύριο Καλογερόπουλο. Πολλά τα φάουλ σε βάρος του Αστέρα. Αλλά από ό,τι βλέπω 7-7 είναι στον πίνακα. Ίσως ότι είναι συνεχόμενα, έγιναν συνεχόμενα από τρεις περιόδους μέχρι τώρα. Θα αστοχίσει πάντως, πετάνε στα σκουπίδια τις βολές που εκτελούν. Έχουν μία στις πέντε, στις τελευταίες πέντε φορές που πήγαν στη γραμμή. Έξω και αυτή από τον Μιχαλόπουλο. Θα βάλει τη δεύτερη, το Μπράι. Τρεις πόδι του όλοι από βολές. Και 20-18. Πάντα ο Αστέρας δεν έχει χάσει από το πορεία του ξεκίνημα, αλλά έφτασε να προηγηθεί και με 9 πόδι, 18-9. Και ο Αντρέας Βουρνάς για να κατεβάσει πάντα για την ομάδα της Γιάννη. Για τον Πέτροβιτς, πριν του Σαβακόπουλου πέρασε πάλι στο μάτς αντί του Μπίρμπα που έκανε το τρίτο φάουλ. Και τώρα Σαβακόπουλος με πλάτη το μισό του, έχει διαφορά ύψους. Πέτροβιτς τέματα για γραμμή, είναι για τρεις. Θα βρει στόχο ο Μιχάλης Πέτροβιτς. Θα φτάσει τους 5, το Αστέρας, το συν 4, όχι, πάταγε γραμμή, όχι, 23, ναι, 23. Τώρα το άλλαξε και στον πίνακα, ήταν τρίποντο λοιπόν. Time out που ζητά ο Θάνος Μιχαλόπουλος. Στο συν 5 ο Αστέρας. Με το τέταρτο τρίποντο στο μάτς. 2 Σακελαρόπουλος στις 4 προσπάθειες, 1 στα 2 Βουρνάς, 1 στα 2 Πέτροβιτς. Πολύ ψηλά ποσοστά και μετρημένες προσπάθειες, ενώ απέναντι έχουν 1 στα 8 ή 1 στα 9, ίσως και 1 στα 9. Είναι δύσκολο να το σημειώνουμε όλα. Πάντως είναι μεγάλη αστοχία, όπως και από τη γραμμή για τον Αργονάφτη. Έχει 4 στις 10. 23-18. Time out. Στους 5 ο Βουρνάς, στους 9 με 2 ο Σακελαρόπουλος, στους 5 με 1 ο Πέτροβιτς, 2 Γκάτζιος, 2 Σαντακόπουλος. Από τον Αργονάφη 5 πόντους ο Κρεβάρης με ένα τρίποδο από νωρίς. Ήταν οι 5 πρώτοι πόντοι του Αργονάφη, από τότε δεν σκόραρε ξανά. Έμεινε και βεβαίως αρκετή ώρα στον πάγκο και είναι ακόμη στον πάγκο. Και πάμε στη συνέχεια του μάτς. 7 και 15 ακόμη για το ημίχρονο εδώ στο κλειστό του Αιγαίου. Τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι μπαράς, play-off καλύτερα, play-out συγγνώμη. Με τον νικητή να ανανεώνει το εισιτήριο παραμονής και τη νέα σεζόν στην κατηγορία, την Γάμα την Γκίκ. Μιχόπουλος, επιθετική άμυνα τον Πέτροβιτς. Μιχαλόπουλος με Σταθακόπουλο στέκεται από τα 4 μέτρα. Θα βάλει το πόδο του καλάθι εντός παιδιάς. Έχει και 3 βολές. Φτάνει τους 5. Και βιώνει τους 3. Δεξιά 20 και τώρα πέρα. Γκάτσιος με σπουδαιρέα ωραία προσπάθεια εκεί που έφτασε. Έπρεπε να στοχίσει πάντως. Πήρε το φάουλ, θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Ο Γκάτζιος έχει μείνει χαμηλά. Ένα καλάθι έχει. Θα βάλει την πρώτη. Yeah. 24-20. Μέσα και δεύτερη. Με τη διαφορά στα τελευταία λεπτά να παίζει μεταξύ 3 και 5 πόντων. Στους 5 τώρα, 25-20,
από τις δύο βολές του 26χρονου φόρουγκ του σέντερ Πέτρος Ρούσιος για τον Αργοναύτη. Μιχαλόπουλος προσπίσε με υποψία βημάτων, γύρισε, αστόχησε, μάζεψε ο Γκάσιος, αφήνει στον Γιώργος Καλαρόπουλο. Πέτρος, ειδικά ο Γκάσιος, αμάζει προσπάθεια τώρα για να περάσει μπάλα. Τον Ιπερέα στην πλάτη γύρισε τον Δεκλίν, αστοχήσει, θα μαζέψει ψηλά. Όσο τρίτη την Ιπερέα στο rebound θα αφήσει για τον Ρούσιο και από εκεί Κουλιόγλου. Μιχόπουλος αστοχή. Για rebound την Κάση, είναι το έκτο. Έτσι κι αλλιώς είναι πιο ικανό η rebound μαζί με τον Σαντακόπουλο, αλλά νομίζω ότι ο Γκάτζιος είναι πολύ μεγάλη έντευξη. Καλάθι! Καλάθι του Πέτροβιτς, είναι αρκετά καλό σήμερα. Λέω σήμερα γιατί κινήθηκε σε χαμηλά, σε ρηχά νερά στη Νέα Κύο. Ήταν καλός όμως και στο πρώτο μάτς της σειράς εδώ στο Αίγιο. Είναι έτσι καλός το πρώτο σκόρου του Αστέρα. Μαζεύει ο Κουλιόγλου, ξανά ο Ρούζος, θα το σκεφτεί. Πάμε στην αριθμένη και την πόλη προσπάθεια. Και τώρα Βουρνάς. Στο σύν 7 ο Αστέρας. Σταμακόπουλος, φάουλ. Καθαρό φάουλ από τον Μιχαλόπουλο. Είναι το τρίτο του. Και νέες βολές για τον Αιγιώτη. Forward, center. Αλλαγές από τον Θάνο Μιχαλόπουλο, περνάει και πάλι ο Κωνσταντίνου με τον Πρεδάρη εκτός. Εδώ βλέπετε τον Ξενούλη με τους παίκτες που έχει καλέσει στον πάγκο για τελευταίες οδηγίες πριν τις βολές του Σαντακόπουλου. Τα μισά πλέον της τρίτης περίοδου. Σαντακόπουλος θα βάλει την πρώτη. 3 στις 3. Μέσα και αυτή. Δεν είναι από τους πιο εύστοχους παίκτες του Αστέρα από τη γραμμή, αλλά σήμερα όπως βλέπετε έχει 4 στις 4 και πάλι διαφορά μετά το 18-9 στους 9 πόντους. 29-20 τώρα για τον Αστέρα. Κωνσταντίνου έφερα πάσα στη γωνία, ωραία προσπίση του Πρεδάρη. Πέρασε στον Κουλιόγλου, τον Κατσέλη. Ο Κατσέλης τελείωσε ο χρόνος, δεν μπορεί να μην βγει. Πανηγυρίζεται λοιπόν και αυτή η άμυνα, σαν να μπήκε καλάθι από τον Αστέρα Τέμενης, από τους παίκτες και τον κόσμο. Και Ανδρέας Ζουνάς θα κατεβάσει την μπάλα. 4 και 27 ακόμη. Πέτροβιτς. Μάχες, Ιπερία, Γκάτζιου να πάρουν θέση. Πάντα Πέτροβιτς. Θα σκάρει για 3, θα στοχίσει ψηλά. Σταδακόπουλος. 4 rebound. Και 6 ο Γκάτζιος στα 10 rebound. Οι δυο τους. Σακελαρόπουλος. Πέτροβιτς για 3. Όχι. Κατσένης αφήνει στο Ρούζιο. Βρήκε κενό διάδρομο, αλλά πήρε φάουλ. Κινήθηκε ο Σακελαρόπουλος, νομίζω είναι σωστό κήρυγμα από την κυρία Σιμακάκη. Τέταρτο φάουλ του Αστέρα και πρώτη φορά στο μάτς ο αρχηγός της ομάδας, ο Δούβος, ο Άγγελος Δούβος. Τώρα περνάει στη θέση του Γιώργου Σακελαρόπουλου. 29-20, 3 και 55 ακόμη για το πρώτο ημίχρονο. Και ο Πέτρος Ρούζιος στη γραμμή για δύο βολές, έχει δύο πόντους με ένα στα τρία εντός παιδιάς. Πρώτη φορά θα πάει στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη. 29-21.
Πάντως, μάλλον υπάρχει θέμα με τα λαμπάκια στον πίνακα. Κοιτάζω τα φάουλ και βλέπω ότι μετά από τόσα λεπτά παραμένουν 8. Άρα και τον Αστέρα. Άρα δεν ισχύουν τα λαμπάκια στον πίνακα. Παραλίγο παρεξήγηση κρεβάρι, να ξεκρεβάρι και δίνω τώρα δείτε τα χέρια μου. Έλεγα λοιπόν ότι δεν λέμε κάντα φάουλ από εκεί πέρα, γιατί δεν, τα λαμπάκια δεν δουλεύουν όλα, δεν ανάβουν όλα, δεν υπάρχει αληθεία. Πάντως στο δεκάλεπτο αυτό είναι 4-3, θυμάμαι ότι ήταν 6-6 στο πρώτο, άρα 19 είναι τα φάουλ. 7-6 έγινε κυρία στο τέλος. 11-9 τα φάουλ, 11 σε βάρος του Αστέρα, 9 σε βάρος της Τέμενης και συγγνώμη της Νέας Κύου. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά, μόνο για τους λάτρεις των αριθμών. Βεβαίως αν υπάρχει τεράστια διαφορά, υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει για παράδειγμα μια ομάδα έχει 23 φάουλ και άλλη 8 ή 10, εδώ οι διαιτητές τα λένε με κάποιον από τον πάγκο. Τώρα με τον Ξενούλη έφυγε ο άνθρωπος του Αργοναύτη, δίνονται κάποιες εξηγήσεις. 3 και 48 ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου και εδώ μπροστά μας περιμένει ο Πρεδάρης να επαναφέρει την μπάλα. Εδώ ο Κούλης αριστερά, ο τρίτος διαιτητής, και δεξιά ο πρώτος, ο Φώτης Καλογερόπουλος από το Σύνδεσμο Αθήνας, με διαιτητής Α1 εθνικής κατηγορίας. Είμαστε έτοιμοι να επαναρχίσει το μάτς με τον Πέτρο Ρούζιο να κατεβάζει την μπάλα για τον Αργοναύτη. Και τώρα Κωνσταντίνου. Πρεδάρης για 3, έρμπολ. Τώρα το βουλιά. Και έχουμε φάουλ για τον Αργοναύτη. Νομίζω, όχι νομίζω, ο Σταθακόπουλος είναι το, όχι το 10, ο Πέτροβιτς. Είναι το πρώτο φάουλ, δεν έχει πρόβλημα, εφόσον βεβαίως είπαμε για τα λαμπάκια, αν είναι αναμένα σωστά όλα. Στη γραμμή ο Πουλιόγλου για τις δύο βολές. Ο Κατσένης, ο Κατσένης. Μέσα η πρώτη. Φτάνει τους 3. Έξω η δεύτερη. Επανάληψη της βολής. Μπήκε πιο γρήγορα μέσα ο Πέτροβιτς, όπως υπολογίζει ο κύριος Καλογερόπουλος. 29-23 στο 6. Ο Αστέρας Κατσένης στη δεύτερη βολή. Θα τη χάσει και αυτή. Τον Γκάτζιο στο έβδομο ριμπάουν. Κάνει τον πάσιμο, βγάζει έξω από τον Ακόπλο, δεύτερη καθή. Το πάλι με θετικό. Έξω από τον Ακόπλο. Μετακινήθηκε ο Πέτρος. Έφερε τον Ακόπλο. Τον Ακόπλο το θέμα είναι ότι είναι το τρίτο σπάλο. Από πολύ νωρίς. Με 3 λεπτά ακόμη για τον Ακόπλο. Και ο Ρούζιος θα επαναφέρει για τον Πρεδάρη, και αυτός τελικά θα οργανώσει την επίθεση. Πάντα Πρεδάρης. Κωνσταντίνου για Λιμπερέα. Θα αντιβάλει στην καταλάβη ο Σωτήρης Λιμπερέας, έστω και με την περιπέτεια. Θα φτάσει τους 4. Θα μειώσει τους 4. Ο Αργοναύτης καλύπτει και πάλι θα εγωίδησε σχεδόν τη διαφορά των 9 πόντων που βρέθηκε, να κάνει και πάλι φάουλ εδώ
Γέφυρο Νικόπουλος αντί του Θάνου Πρεδάρη που έχει τρία φάουλ. Τουλάχιστον τόσα είναι τα λαμπάκια που βλέπω. Και επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Γιώργο Σεκεναρόπουλο. Ο Γουρνάς, κοιτάξτε, που το παίζει ο Γουρνάς. Μπορούσε να μην κάνει την μπάλα, το παιδιά θα περάσει μπάλα στο Γουρνά. Ο Σεκεναρόπουλος θα περάσει το κέντρο καθώς. Πάντα Γουρνάς. Εδώ θα με κοιτάξει. Διαμαρτυρίες κυρίως από τον Αστέρα, αρκετές δικαιολογημένες, όχι όλες πάντως, όπως το καλεσμένο του ήταν πάλι. Θα πάρει την βολήτα, ούτε έχει πει την ίδια. Δεν το προσέξαμε, δεν έχει πει την. Αλλά όχι ο Σαρακόπουλος, γιατί βλέπω τα φάλ παραμένουν τρία, άρα θα τον πάγω. Θα βάλει την βολή ο Μιχόπουλος. Τους τρεις η διαφορά. 29-26. Λάθος πάσα από τα τέλη. Σε χώρα Καργελή. Στέκεται εκτελή. Ναι. Μέσα από το τέλη Καργελή. 31-26. Και πάλι στο 5. Κοιτάξτε. Ο Άρης Ξενούρης πανηγυρίζει στον πάγκο. Και ψηφώνει τους παίκτες του. 31-26. Καργελής. Ήταν το πρώτο καλάθι μόλις. Μεγάλο μάτς, μεγάλο ντέρμπι, μεγάλη ένταση σε ένα σχεδόν κατάμεστο, σχεδόν γεμάτο από 450 περίπου φίλους του μπάσκετ εδώ στο Χριστό Γυμναστήριο Αιγαίου. Άρα, αλλά και το έπαθλο δεν είναι αμεληταίο. Ο νικητής παραμένει στην κατηγορία. Εδώ πλάνα από την κερκίδα των Αιγαιωτών στα αριστερά μας. Ο time out συνεχίζεται. Επιστρέφει στο παρκέ η πεντάδα του Αργονάφτη με Μιχόπουλο, Ρούζιο, Λιβερέα, Κωνσταντίνο και Κατσένη. Και τώρα οι πέντε του Αστέρα με Σταθακόπουλο, Γκάτζιο, Καραγγελή, Πέτροβιτς και Σακελαρόπουλο. 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για το τέλος του μεγάλου τρίτου τελικού, του τελικού των τελικών. Θα μπορούσαμε να πούμε. Στο σύν 5 ο Αστέρας και φάουλ εδώ επάνω στον Πέτροβιτς. Time out. Το ζητάω Ξενούλης. Είναι το τρίτο φάουλ του Λιμπερέα νομίζω. Ναι, του Λιμπερέα. Του ψηλού, άρα 3 και ο Σταθακόπουλος, 3 και ο Λιμπερέας. 3 έχει και ο Μιχαλόπουλος από τον Αργονάφτη. Όπως και ο Πρεδάρης από νωρίς. Τώρα μιλάμε για τους παίκτες ρακέτες.
2 λεπτά και 9 δεύτερα για το τέλος του ημιχρόνου. Στο συν 5 ο Αστέρας Τέμενης που έχει το Γιώργο Σακελαρόπουλο από νωρίς με 9 και 2 τρίποντα. 5 ο Βουρνάς με 1. 7 με 1 τρίποντα ο Πέτροβιτς. 4 ο Γκάτζιος. 2 ο Καραγγελής. 4 ο Σταδακόπουλος. Όλους από τη γραμμή. Από το Αργονάφτη 1 πόντο ο Πουλιόγλου. 3 ο Ρούζιος. 5 με 1 ο Πρεδάρης. 4 με 1 τρίποντα ο Μιχόπουλος. 3 ο Κατσένης. 4 ο Λιμπερέας. 5 με 3 βολές και 1 δίποντο ο Μιχάλης Μιχαλόπουλος. Εδώ η κυρία Ασημακάκη, τρίτη διετής της αναμέτρησης, αρκετά γνωστή στην περιοχή μας από την Άφακτο, πολλές φορές στο Αίγιο. Είχε σφυρίξει και τον ύφο στο Αχιλέα πριν 2 χρόνια στη Γάμα Εθνική. Σακελαρόπουλο με τον Κατσένη απέναντί του. Πέρασε στο Πέτροβι. Και πάλι σε Σακελαρόπουλο. Και πάλι ο Σέρβος. Γκάζιος θα κερδίσει την μπάλα, θα την κρατήσει. Αλλάζει χέρια. Ο Σέρβος τελειώνει. Θα πέρασε ο Σουτάρι ο Πέτροβι. Στην εκπνοή σχεδόν. Αστοχή. Το ριμπάουντ ο Κατσένης και αφήνει για τον Ρούζιο. 1:35 ακόμη. 31:26 για τον Αστέρα. Απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα όπως είναι ο Αργονάτης του Νέας Κύου. Μιχόπουλος είναι καθαρά για τρεις, αλλά ακόμησε και Καραγγελίου στο ριμπάουντ. Πάντα λεπτάριος Καραγγελίου. Σταβακόπουλος χέρι με χέρι και πάλι Καραγγελίου και πάλι Σταβακόπουλος. Πέτροβιτς για τρεις. Γκάτιος, ένα ακόμη ριμπάουντ, το 8ο. Είναι φάουλ, ρε. Καθαρό φάουλ το δέχεται αδιαμαρτύρητα ο Μιχόπουλος και ο Σέρβος θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στους 7. 1 λεπτό και 4 δεύτερα ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Λουκάντιν Πέτροβιτς. Ο πρώτος σκόρερ του Αστέρα με ένα μέσο όρο περίπου 15,5 πόντων φέτος. Λίγο μπροστά από τον Λουκά. Τρίτος σκόρερ τον Λουκάντιο. Οι τρεις παίκτες με διψήφιο μέσο όρο πόντων. Θα βάλει τον πρώτο, την πρώτη βολή. Φτάνει 8 και τώρα 9. 9 πόντους. Πριν τελειώσει το ημίχρονο, έβαλε σε όλο το μάτι στη Νέα Κύου. Είχε 16 νομίζω στο πρώτο μάτι της σειράς. 33-26 και εδώ ο Ρούζιος αλλάζει με το Μιχόπουλο, θα πάρει και πάλι την μπάλα. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημίχρονου, ο Κωνσταντίνου. Κάνει τον πάσιμο, πέρασε ωραία προσπάθεια, μοναδική μπάλα. Μιχαλόπουλος κερδίζει, Ρούζιος πρόκει, καθαρά. Όχι. Ναι, φάουλ. Αμυντικό βεβαιάδο. Ή επαιδικό, ούτε κατάλαβα. Στην αρχή νόμιζα ότι έκανε κίνηση για φλόπι. Του έκανε σίκο. Τελικά είναι 2 βολές, ναι. Είναι φάουλ για τον Αργοναύτη. Και αυτό του έδειξε ο Πούλος ότι θα το σφυρίξει φλόπι. Προειδοποίηση ότι έπεσε χωρίς λόγο ο γκάρτ του Αστέρα. Ρούζιο στη γραμμή, 46 δεύτερα ακόμη. 2 ακόμη βολές για τον Αργονάφη. Θα βάλει την πρώτη, φτάνει τους 4. Ο Κώστης 9 τώρα στις 16 βολές. Αν μετράω καλά για τον Αργονάφτη. Πάντως ο Ρούζιος έχει 3 στις 4. 33-28. Το συν 5 διαφορά.
Πέτροβιτς, Βουρνάς, Γκάτζιος για Σταθαντόπουλο. Φαουλ. Έχει περάσει το νούμερο 9 ο Γιώργος Σαριγιάννης για τον Αργοναύτη. Επιστρέφει ο Τσιουλέας. Κάτσε λίγο τον Παγκορούτζος και να μπαίνει στο μάτς έξω ο Σαριγιάννης. Μπήκε για το φαουλ και στη γραμμή ο Σταθακόπουλος που σήμερα έχει 4 στις 4 και 5 στις 5 και 6 ριπάου, 8 και ο Γκάτσιος, 34-28, το συν 6 ο Αστέρας. Κάνει την πρώτη ο Σταθακόπουλος, παραμένει το 34-28, θα μείνει 2-3 δεύτερα και για τον Αστέρα αν εξαντλήσει το χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο Αργοναύτης. Αλλά όχι, θα κάνει γρήγορα την επίθεση, θα στοχίσει ο Πουλιόγλου και τώρα Πέτροβιτς για τον Καραγγελή, θα τρέξει στο κήπεδο, θα πάει στο Λελιά, θα σκοράρει 4-3-2 από τα 15, ο Ρούζος θα αστοχίσει και με το καλάθι του Νεκτάριου Καραγγελή έχουμε το σκορ του πρώτου μηχρόνου στο σύν 8 ο Αστέρας, 36-28, αρκετά σημαντική διαφορά και αρκετά σημαντικό το ψυχολογικό προβάδισμα μετά και το τελευταίο καλάθι που πέτυχε με το Νεκτάριο Καραγγελή. Διακόπτουμε για 10-15 λεπτά και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Χριστό του Αιγείου.
Thank you.
Επιστρέψαμε και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο Υγείου. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν την προθέρμανση για το δεύτερο ημίχρονο. Αστέρας Τέμενης 36, Αργοναύτης Νέας Κύου 28, μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά εδώ στο κλειστό του Υγείου, σε ένα match derby όπως το περιμέναμε, που φαντάζομαι θα πάει έτσι μέχρι τέλος. Σκληρό παιχνίδι, σκληρές άμυνες, πολλά φάουλ, κυρίως σε βάρος του Αστέρα. Πολλές φορές στη γραμμή οι παίκτες του Αργοναύτη, 17 αν μετράω καλά, έχουν 9 στις 17 βολές. Ο Αστέρας έχει 10 στις 14, 10 στις 15, εντάξει, δεν υπάρχει διαφορά μεγάλη. Πολλά τα φάουλ εκατέρωθεν. Οδηγίες τελευταίες από τον Άρη Ξενούλη. 9 στις 18 έχει ο Αργοναύτης τελικά και 10 στις 15 ο Αστέρας. Λιμπερέας Κατσένης, Κωνσταντίνου Πρεδάρης και Ρούζιος, οι πέντε που ξεκινάνε το δεύτερο μέρος για την ομάδα του Θανάση Μιχαλόπουλου. Ο Άρης Ξενούλης επιλέγει τον Σταδακόπουλο, τον Γκάτζιο, τον Καραγγελή, τον Βουρνά. Και τώρα μπαίνει ο Σεκαταρόπουλος. 3 φάουλ ο Σταδακόπουλος, 3 και ο Σακελαρόπουλος, 3 παίχτες Πρεδάρης, Λιμπερέας, Μιχαλόπουλος και 3 από τον Αργοναύτη. Πρώτο τρίτο στο δεύτερο μικρόνο, Σακελαρόπουλος στον Βουρνά, ζητάει την μπάλα ο Γκάτσιος, πιέζει ο Λιμπερέας με 3 φάουλ, πέρασε, αλλά τι έκανε εκεί, ζητάει φάουλ. Κωνσταντίνου, πάσα πίσω την πλάτη στο Πρεδάρι και από εκεί Λιμπερέας και τώρα Ρούζιος για τον Αργοναύτη. Κατσένης, Κωνσταντίνου,
τα εκπαιδεύσει. Είναι για 3 και μάλιστα είναι το πρώτο καλάθι που θα δίνει. 36-31 η όρηση της Τέγκερ. Παντίδο απέναντί του. Πάντα γυρνά, καλά την κατεύθυνση. Είναι φάουλ εδώ. Ναι. Κακός διαμαρτύρεται ο έμπειρος γκάρτ της ομάδας του Νεασκιού. Το γνωρίσαμε, το θυμόμαστε μάλλον και στην κόρη του ΚΑΟΚ Κορίνθου. Στη γραμμή ο Βουρνάς έχει μείνει χαμηλά σήμερα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στους 5. Θα χάσει τη βολή, 10-16 με τον Αστέρα. Μέσα η πρώτη, η δεύτερη. Κωνσταντίνου πίσω στο Πρεδάρι, από εκεί Λιμπερέας με τον Γκάτζιο, το ένα χέρι να αποκτήσει. Δεν πέρασε η πάσα στη διαδρομή, θα είναι μόνο με τον Καλάκη. Αυτός ο Ρούσιος Κωνσταντίνου, δεύτερο συνεχόμενο και αυτό μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από εκεί που ήταν χωρίς πόρτο, φτάνει τους 6-2 στα 2 τρίποτα ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Και 37-34 με ένα 6-0 το Αργονάκι. Παναδικάς με το Σαντίνο Μεραδί. Τώρα αλλαγή θα ανακαλύνει να πάει Κατσένης. Γύρισε ο Αργονάς, ασκόντησε. Τα δακόφινε Ριμπάου και Καλάθι. Θα λιχαρίσει ο Καλάθι από το Διαμαντή. 7 η πόντη του, πρώτο εντός παιδιάς. Έχει και 5 στις 6 μήνες. Πρεδάρες. 39-34. Πεμπτή ποινή στον πάγκο. Όχι στον Μιχαλόπουλο, στον βοηθό του. Από τον κύριο Καλογερόπουλο. Εδώ βλέπετε αριστερά με τον μαύρο μπλουζάκι. Ο συνεργάτης του Θάνου Μιχαλόπουλου. Και ο Σακελαρόπουλος έχει πάει ήδη στην απέναντι ρακέτα για να εκτελέσει τη βολή της τεχνικής ποινής. Ο Σακελαρόπουλος εκκλείσε πολύ δυναμικά. Το λέγαμε πόσο ζεστός ήταν στο πρώτο πεντάλεπτο. Έβαλε 9 πόντους, από τότε είχε σκοράρει. Τώρα διαμαρτύρεται ο προπονητής του Αργοναύτη. Βλέπετε εδώ με τον κύριο Καλογερόπουλο. Του ζητάει να καθίσει στον πάγκο του. Φωνές και από την άρρηξη μιλή στους παίκτες του να μην εφησυχάζουν. Νέα διακοπή στο παιχνίδι. 39-34, 7-44 ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου. Από εκεί έκανε λάθος ο διευθυντής, πήγαινε στην άλλη ρακέτα και προκαλεί έτσι κάποια ειρωνικά σχόλια για τα γέλια των θεατών. Ο τρίτος διευθυντής, ο κύριος Κούλης, θα δώσει την μπάλα τώρα στον Σακελαρόπουλο. Θα την βολή θα δικάσει αυτή. Παραμένει 39-34. Και τώρα Πρεδάρης για τον Αργονάκη. Έρμπολ από τον Κωνσταντίνο. Θα επαναφέρει με τον Γιώργο Σακελαρόπουλο τον Βουρνάς. Παρακολουθείς
να γυρίσει με τον εκτή. Θα το δείξει όμως. Και ο Λιμπερέας μαζεύει και αφήνει στον Θάνο Βρεδάρη. 39-34, 7 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Κωνσταντίνου βγάζει έξω. Κατσένης κάνει τον πάσιμο από δεξιά, πήγε να μπει, θα πάρει το φάουλ χαμηλά από τον Παναγιώτη Γκάτζιο. Είναι το τρίτο και για τον Γκάτζιο. 3 ο Σταθακόπουλος, 3 ο Γκάτζιος, 3 ο Σακελαρόπουλος, 3 ο Πρεδάρης, 3 ο Λιμπερέας, 3 ο Μιχαλόπουλος για την ομάδα του Αργονάφτη. Καραγγελή στον πάγκο, Πέτροβιτς στο παρκέ. Την μπάλα έξω, Λιμπερέας τον Πρεδάρη. Κωνσταντίνου βγει από τα σκριν. Κάνει τον πάσιμο. Λιμπερέας από τα 6 μέτρα. Αστόχησε αλλά ευνοείται από την πορεία της μπάλας. Και θα μαζέψει ο μακρινό rebound. Θα αφήσει για τον Πρεδάρη. Ρούζιο στον Λιμπερέα. Γύρισε αριστερό λεγιά. Ωραίο καλάθι από τον ψηλό. Κάνει τη σέξη. Με σιγουριά στον εαυτό του φάει και από το ξεκίνημα της φάσης στο σύν 5. Έντεκα η πόντη του Πέτροβιτς. Ο Ρούζιος τώρα κάτι ζητάει εκεί. Έχει πάει και ο Πέτροβιτς, τα λένε. Τι κάτι, να φαντάζομαι φάει. Στην προσπάθεια που έκανε ο Πέτροβιτς, δεν νομίζω καμία σχέση. Καθαρή φάση, καθαρό καλάθι. Πάντως ο Ρούζιος δείχνει να έχει πρόβλημα ή όχι. Όχι, σηκώνεται, απλά ξεκουράστηκε λίγο. Πολλές διακοπές στο μάτς, οι διαιτητές πάλι στη γραμματεία να σημειώσουν τα τεκτενόμενα. 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Πέτροβιτς έχει πάρει και φάουλ, άρα έχει και μία βολή. Γι' αυτό τώρα κυρίθηκαν παίχτες και ο Πάλτος με τον Πάλ του Ρούζου. Ακόμη τα λέει εδώ ο Πρεδάρης και Γιάννη Κομιχόπουλος στον κύριο Κάλο Γερόπουλο. Απέναντι στη γωνία αριστερά βλέπετε στο πλάνο νέες συζητήσεις του προπονητή του Αργονάφη, τη φορά αυτή με την κυρία Ασημακάκη. Δεν χρειάζεται όλα αυτά τώρα, εντάξει. Ο διευθύνης στήριξε τελείωσε. Είναι το πέμπτο περίπου. Τι πραγματίζεται, δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι το πέμπτο. Αφού βλέπω δύο λαμπάκια να τον πείτε και αυτό. Και αυτό βρίσκεται με δυσκαλυφία. Μάλλον κάτι τέτοιο έγινε. Φοράει τη φόρμα του απέναντι μέσα στα πολιτήρια. Άρα μάλλον αποβλήθηκε με τις καλυφιές. Δεν υπάρχει αλήθεια. Βλέπετε τώρα που γίνεται ένας παράγοντας του Αργονάφτη και τώρα που μακρύνει. Πέτρο της Ιγρανή. Άρα τα τεχνική στιγμή και όχι φάου επάνω στο σου. Αφού δεν υπήρχε κανένα στο κάτω ριμπάου. Έξω είναι ο Ρούζιος και Πρεδάρης κατεβάζει την μπάλα για τον Αργονάφτη. Βλέπετε εδώ την Περέα Κωνσταντίνου. Τράκαρε με τον Μουρνά για φάουλ για τον αμυντικό του Μουρνά. Στα μισά περίπου της τρεις περίοδου. Λιμπερέας, Κωνσταντίνου τώρα βέβαια και πληγάει να μην πάρει την μπάλα ο
Πέτροβιτς, πάντα Κωνσταντίνου, Ρεγάρης με τον Ελαρόπουλο, έβαλε το αριστερό αστέρα, παρόλα αυτά, πάλι την μπάλα Κωνσταντίνου, η μπάλα είναι για τον αστέρα, 41-36, το σύν 5 διαφορά, και σε Κελαρόπουλος επαναφέρει για τον Βουρνά. Οργανώνει αυτό τώρα την επίθεση. Ανδρέας Βουρνάς, καταφέρνει και πάλι την Βουρνά για τον Βουρνά τον Πέτροβιτ. Και Κωνσταντίνου κατεβάζει για τον Αργονάφτη. Κοιτάξτε εδώ, Λιμπερέας με Βουρνά, μάχες που δίνουν, έρβο του Κατσέλη, Πέτροβιτς με Βουρνά, κοιτάει την μπάλα να ξεμιστεύει και πάλι πάντα στην ζώνη. Διάβολα, Αργονάφτη. Μικαλόπουλος επιστρέφει αντί Κατσένη και σύνδεδε πάντα, είδατε μάλλον πλάνα από την κατάμεστη από 450 στους 500 φίλους του όχι του Αστέρα μόνο, είπαμε, είναι και 150 περίπου από την ΕΑΚΙΟ, φίλους του μπάσκετ. Μιχόπουλος, Μιχαλόπουλος με τον Γκάτσιο, Πρεδάρης εκτελεί ωραία στέλεση. Βάλα μέσα, κάνει τους 7 πάνω Πρεδάρης και ρίχνει διαφορά στους 3, 41-38. Θα κλαρώσουμε στο Σαρακόπι. Θα βγει να πάρει την μπάλα ο Πέτροβιτς. Κάνει σκρίνο στο Πάο. Όχι, Φλόπι. Φλόπι είχε κάνει μια προειδοποίηση, αλλά όχι ο Πέτροβιτς. Και στο Κλαρόπουλο νωρίτερα. Ο Καλογερόπουλος τώρα δεν ξέρω. Πάντως και φλόπινγκ στη γραμμή λοιπόν. Ο Μιχόπουλος ακόμη πεσμένος ο Πέτροβιτς, βλέπετε εδώ. Απορεί η απόφαση. Είναι το τρίτο νομίζω. Όχι. Ακόμη είναι πεσμένος. Υπάρχει και γιατρός αυτή του αγώνα. Ενώ στην απέναντι ρακέτα περιμένει ο Μιχόπουλος να εκτελέσει την βολή. Τα λέει με την κυρία Άση Μακάκη. Σηκώστε ο Πέτροβιτς πυροσμοπή. Τον άλλο και τον κόσμο να στηρίξει ακόμη περισσότερο την ομάδα. Τα λέει τώρα με τον κύριο Καλογερόπουλο. Τον τραβάει στον πάγκο ο Ξενούλης. Πέρασε ο Πύρμπας στη θέση του. Και Μιχάλη Μιχόπουλος από τη γραμμή. 41-39 μειώνει στους 2, η μπάλα είναι για τον Αργονάφη. Ναι, time out, όχι. Όχι, αλλαγές. Η μπάλα απ' έξω. Να παραφέρει ο Μιχόπουλος. Η διαφορά στους 2. Και Θάνος Πρεδάρης κατεβάζει για τα Αργονάφη. Θα περάσει το κέντρο με τον Σακελαρόπουλο πάνω απέναντί του. Ζητάει την μπάλα ο Λιμπερέας. Παίζει πολλή ώρα με 3 φάουλ. Γύρισε. Και ευτόχισε ο Κωνσταντίνος Λιμπερέας. Και να λοιπόν και το μάτς ξεκινά ξανά από την αρχή. 41-41, 3 και 32 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο και το παραδείγμα του Βουρνά. Βγάζει την γωνία Πύρμπας. Γύρισε, καθώς είναι το γκολ, αλλά δεν φάουλ. Τι
έδωσε. Δεν έκανε κίνηση φάουλ όμως ο διευθυντής. Την μπάλα στον Αργονάτη. Για τον Πρεβάρη 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Μιχαλόπουλος κλείνει το διάδρομο, ο Βίρμπας θέλει προς τα έξω, αφήνει στο Κωνσταντίνο, περνάει αυτός, Μιχαλόπουλος θα πάρει το σύντια 3, θα στοχίσει ψηλά, πρέπει να είναι το 10 το ριμπάουντ του Γιάννη Βίρμπας. Για τον Σακελαρόπουλο και πάλι Γκάτζιο, πιέζει ο Μιχαλόπουλος, γυρίζει ο Γκάτζιο στα στοχή, και πάλι μπροστά με δύο αστέρες, 43-41. Λιμπερέας έξω, Φρεδάρ για 3. Rebound του Καραγγελή, θα τρέξει το γήπεδο. Αλλά βλέπετε, οι 4 από τους 5 είναι πίσω ήδη του Αργονάτη. Επίσης στο συγκεκριμένη άμυνα, Γκάτζιος πέρασε και πάλι κακό τελείωμα, πάλι στα φάουλ. Νομίζω δεν ήταν τώρα, αλλά πριν δεν είναι σίγουρος. Η προηγούμενη φάση ήταν ένα φάουλ, πάλι το φιλό του Αστέρα που δεν στηρίχθηκε. Πατσένης μπαίνει στο παρκέ, αποχωρεί ο Πρεβάρης και ο Αντρέας Βουρνάς θα επαναφέρει ένα μάτς με πολύ ψηλό βαθμό έντασης, ειδικά στο δεύτερο μέρος, με πολλές διακοπές, με μεγάλες μονομαχίες, με χαμηλό σκορ, με μεγάλη αστοχία. 43-41, μόλις 7 πόντους έχει πετύχει ο Αστέρας σε 8 λεπτά, 36 είχε στο ημίχρονο, 13 αυτά η πλευρά, ο Αργονάτης. Στις 28 του μηχρόνου, κακό σουτ του Καραγγελή, φάουλ στο πόν. Η μπάλα για τον Αστέρα. Πάντως, ναι, φάουλ. Τώρα δείχνει τη γραμματεία, η μπάλα απ' έξω ο κύριος Κούλης. 1:58 για το τρίτο δεκάλεπτο. Αντρέας Βουρνάς στην επαναφορά. Το μάτι κόψει του Ξηραφιού. Στους 2 διαφορά, 43-41. Βίρμπας θα αφήσει το Βουρνά. Κυνηγάει ο Κωνσταντίνου. Θα βγει προς τα έξω. Πάντα Βουρνάς. Να δούμε τι θα κάνει. Θα κάνει μόνο την προσπάθεια. Προσπίση κακό σουτ. Μισό μέτρο έργο. Μιχαλόπουλος μαζεύει και αφήνει στον Μικόπουλο. Θα κατεβάσει την μπάλα αυτός. Υπό την πίεση σε Κεναρόπουλο θα βγει προς τα έξω. Θα αφήσει τον Λιμπερέα, τον Λιμπερέα στον Κωνσταντίνου. Εδώ μπορεί να τα κεφάλου το σκριν του Λιμπερέα. Αλλά το φάουλ θα δοθεί υπέρ του Αργονάφτη στη γραμμή για δύο βολές. Ο 30χρονος γκάρτ, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, έχει 6 πόντους με 2 τρίποντα και τα 2 στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. 1:30 ακόμη. Κατακόπλος ξανά στο παρκέ. Έξω ο Γκάτζιος που έφτασε τα 4. Είναι ο πρώτος παίκτης του αγώνα που κάνει τα 4 φάουλ. Ο Κωνσταντίνος θα βάλει την πρώτη. Θα μειώσει τον πόντο 43-42 και θα έχει την ευκαιρία να σοφαρίσει και πάλι αν ευθοχίζει στη δεύτερη βολή. Θα ευθοχίσει λοιπόν 11-13 στις 23, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, σταματάω να μετράω και αυτή την πλευρά, 13 στις 23 ο Αργονάφτης, 12 στις 18, πάρα πολλά φάουλ, Βουρνάς με τον Κατσέλη απέναντί του και τώρα σε Σακελαρόπουλο, 1:17 ακόμη, ισοπαλία, 43, Βουρνάς με Κατσέλη. Κάνει τον μπάσιμο, παίρνει το δεξιό διάδρομο, παίρνει και το φάουλ
από τον Κατσέρι θα πάει στη γραμμή. Όχι, είναι το τέταρτο. Άρα έχει άλλο ένα να δώσει. Αν προλάβει να το δώσει, ένα και δέκα ακόμη. Ο Αργονάφτης για να πάει στον πόλη των Βολών, η ομάδα της Τέμενης. Ανδρέας Βουρνάς, την επαναφορά. Κοιτάξτε από τα χέρια, δάσους και γέννα κλαμμένα από κάτω. Επίθεση για τον Αστέρα συνεχίζεται από το χέρι του Λιμπερέα εκτός. 14 δευτερόλεπτα για το τέλος της κλαμμένης περιόδου. Με τον Ανδρέα Βουρνά να παραφέρει. 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ένα δραματικό παιχνίδι που κρίνει μια κατηγορία σήμερα εδώ. Επαφάμε στο κλειστό του Αιγίου. Ανδρέας Βουρνάς θα βγάλει την μπάλα σε πόντο. Δυσκολία στον Μπίρμπα. Καρακελής με τον Κουλιόγκη. Αμεναδίδη χάνει την μπάλα. Την κερδίζει ο Κατσένης. Αφήνει στο Μικρόπουλο. Στο τελευταίο οργανώνει για την ευκαιρία εδώ. Μετά από πάρα πολλή ώρα, νομίζω από το ξεκίνημα του μάτς, να περάσει μπροστά η ομάδα της Νέας Κύου. Κοιτάξτε εδώ το πάθος και δύναμη που γραφώνει την μπάλα όσο βαθάσουμε και την παίρνει μέσα τα χέρια του Κουλιόγλου και επίδειξε τον Αστέρα. Τα Καγκελαρόπουλος την μπάλα πίσω την πλάτη παρακυβλημένη φάση από τέτοια ώρα. Αλλά η επίθεση συνεχίζεται για τον Αστέρα από τα χέρια του Σαριγιάννη που πέρασε και πάλι στο μάτς. Εκτός 36 δευτερόλεπτα τα 14 για την ομάδα της Τέμενης. Μπίρμπας, Καραγγελής, double team επάνω του και πάλι φάουλ. Δύο φάουλ συνεχόμενα που δεν σφυρίζονται. Γυρνάς, θα δώσει βήματα, ναι. Ήταν βήματα, αλλά έγινε διπλό φάουλ. Διπλό φάουλ, μαζί και τώρα και το αποκλειστικό. Δεν μπορούσε να γίνει αποκλειστικό. Ειδικά το δεύτερο φάουλ ήταν πεντακάθαρο. Πάνω στον πέφτει το Αστέρα. 43-43. Επιστρέφει ο Μιχαλόπουλος, θα δει Σαριγιάννη. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνου, Μιχόπουλος Κατσένης και Κουλιόγλου η πεντάδα. Έξω ο Λιμπερέας με τρία, έχει τρία όχι. Απλά τον έβαλε να τον ξεκουράσει. 4 έχει ο Μιχαλόπουλος. Σακελαρόπουλος Σταθακόπουλος, Πέτροβιτς, Μπίρμπας και Καραγγελής η πεντάδα για τον Αστέρα. 43-43 θα ροκανεί στον χρόνο. 4-3-2 Μιχόπουλος κόβεται κοινά από Σταθακόπουλο, τέλος του δεκαλέπτου. Αυτό είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. 43-43. Έχει τελειώσει ο χρόνος, δεν είναι. Και όντως έχει τελειώσει. Ήταν ακριβώς την εκπνοή. Το κόψιμο, την μπάλα εκεί έξω. Όχι. Να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Λένε οι διαιτητές, να δούμε πού θα σταματήσει. Στο 1 δευτερόλεπτο. Στο 2. Στα 10 πάλι τώρα μπλέξαμε. Εντάξει, οι διευθυντές δεν θα λέγω ότι είναι και δίνουν και ρεσιτάλ εδώ σήμερα στο Αίγιο, έχουν γίνει και καλύτερη διευθυντή. Εδώ σε Λιούλης θα λέει, μάλλον θα λέει, αλλά δεν τον ακούνε καν οι διευθυντές που λένε μεταξύ τους. 43-43 και ενώ περιμένουμε να γυρίσει το χρονόμετρο στο χρόνο που υπέδειξε ο Φώτης Καλογερόπουλος. Αυτό το χρονόμετρο μηδενίστηκε τώρα από την μπαλαλική. Έστω τι τα ήθελε τώρα όλα αυτά, ήθελε έτσι. Εντάξει, λες έχουμε ηλεκτρονικό εκατοστά και χιλιοστά δευτερολέπτου να πάει στο 1,3 για παράδειγμα. Λίξ το να τελειώνουμε. Α, το έλειξε. Ναι, αυτό βλέπω, αυτό δεν αλλάζει.
αφού δεν βρήκαν λύση εκεί, με το χρονόμετρο. Το έλεξε λοιπόν ο Δεκάλυπτος, 43-43, ξεκίνημα... Όχι, δεν το έλεξε. Δεν το έλεξε. Απλά τόπο με το στόμα εκεί, ότι κράτησε 1-2, δευτερόλεπτο. Αυτό λοιπόν το σκορ του Δεκαλέπτου, του τρίτου Δεκαλέπτου. Αστέρας Τέμενης, Αργονάτης Νέας Κύου, 43-43. Πάμε σε δραματικό φινάλε, σε ένα μάτς που θα κρίνει μία κατηγορία, που θα κρίνει μία ολόκληρη χρονιά ανάμεσα σε δύο ομάδες. Να ρίξουμε μια ματιά στους πόντους. Ο Βουρνάς έχει 6 με ένα τρίποντο. Σακελαρόπουλος 9 με 2 τρίποντα. 11 ο Πέτροβιτς με ένα τρίποντο. 4 ο Γκάτζιος, 4 ο Καραγγελής, 7 ο Σταθακόπουλος, 2 ο Μπίρμπας. Από το Αργονάφτη 8 ο Κωνσταντίνου, όλους ο δεύτερο ημίχρονο. 1 ο Πουλιόγλου, 5 ο Ρούζιος, 7 ο Πρεδάρης με ένα τρίποντο, 5 ο Μιχόπουλος με ένα τρίποντο, 3 ο Κατσένης, 8 ο Λιμπερέας και 5 ο Μιχαλόπουλος. Επιστρέφει ο Αργονάφτης και Κωνσταντίνου Πουλιόγλου, Μιχόπουλο, Μιχαλόπουλο και Κατσένη. Η πεντάδα του Αστέρα τώρα στο παρκέ με Σταθακόπουλο, Πέτροβιτς, Σακελαρόπουλο, Μουρνά και Τσουλέα. 10 λεπτά ακόμη, αλλά ουσιαστικά είναι σαν ξεκινάμε από την αρχή. Αστέρας Τέμινης 43, Αργονάφης Νέας Κύου 43. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους με τον κύριο Σακελαρόπουλο να οργανώνει για τον Μουρνά. Σταθακόπουλος γυρίζει με το δεξί, με ταμπλό αστοχή και Πουλιόγλου μαζεύει. Μιχόπουλος. Μιχόπουλος με Σακελαρόπουλο, Πουλιόγλου με Τσουλέα να τον μακάρι. Θα βγει ο Κωνσταντίνου, θα πάρει την μπάλα, θα κάνει τον πάσιμο από το δεξιό διάδρομο, πετάει την μπάλα, άσχαλο τελείωμα. Μαζεύει ο Πέτροβιτς, διακύει τον κύπελο Γουρνάς με τα απλό ζητάει τον κόσμο να μπει στην εξίσωση, όχι στην εκδοχή, απλά να μπει ακόμη το δεύτερο φάουλ εδώ του Τσουλέα, καθαρό επάνω στον Γιώργο Κωνσταντίνου. 8 η πόντη του Βουρνά. Και στη γραμμή ο Κωνσταντίνου. Δεν ξαναλέω τους βολές, έχω χάσει το αριθμό. Είναι πάρα πολλές. Και περισσότερες βέβαια για τον Αργονάφτη. Έχει μια διαφορά 5-6 βολών παραπάνω. Σίγουρα. Θα χάσει όμως την πρώτη. 45-44 τώρα. Τα Κελαρόπουλος θα κατεβάσει. Θα βγει να πάρει την μπάρα Βουρνάς. Τον Μακάρι περνά ο Κωνσταντίνου. Μάχες και μεταξύ Μιχαλόπουλου και Σταθακόπουλου στη ρακέτα. Έτσι λοιπόν θα βάλει το τρίποντο. Θα πάρει το τρίποντο να το βάλει. Αφού βγήκε ότι δεν υπήρχε χώρος για πάσα ο Σακελαρόπουλος. Μετά από αρκετή ώρα σκοράρει. Θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα. Θα πάρει και το αντιαθλητικό. Να λοιπόν εδώ ο Σακελαρόπουλος σε ένα κρίσιμο σημείο. Βγαίνει μπροστά, ένα τρίποντο, ένα φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για μια βολή και μπάλα στον Αστέρα. 48-44.
Στους 12 ο Σεκελαρόπουλος. Ο 24χρονος Βραχίσονος. Πατεκλός Γκάρ με ύψος 1.82. Τώρα θα πάει στη γραμμή. Θα χάσει το κάθε μία. Είναι εύκολο συνήθως. Σήμερα έχει μία στις τρεις. Έβαλε την πρώτη, έχασε τις άλλες δύο. Έχει και ένα δεύτερη. Θα χάσει και αυτή. Εδώ πλέον οι βολές μετράνε πάρα πολύ περισσότερο από το δίκο καλό σημείο του μάτσου. Έχω τελειώνει το παιχνίδι. 48-44 λοιπόν. Και τώρα Βουρνάς με τον Κωνσταντίνο απέναντί του. Πάντα Βουρνάς. Αλλά στεγαπιέτης έταξε την μπάλα. Είναι φάουλ. Όχι βήματα. Βήματα που υποδεικνύει η κυρία Άση Μακάκη. Νέες διαμαρτυρίες από τον Πέτρο που φορά. Αλλά εδώ μάλλον είχε δίκιο η διαιτητής. Πρεδάρης για τον Αργονάφτη. 8:25 ακόμη για το τέλος. 48-44. Για τρεις άστοχος ο Πρεδάρης. Μαζεύει ο Σεκελαρόπουλος. Περνάει το κέντρο. Αφήνει τον Πέτροβιτς. Φάουλ. Τύπησε ο Κατσίνης. Είχε ένα πρόβλημα, όμως το πρόβλημα. Μετά έχει πρόβλημα με τον νόμο του. Έχει μπορεί, σίγουρα έχει τώρα, μπορεί να έχει γενικά. Γιατρός. Ο όμορφος φώναξε, ακούστηκε καθαρά στην καρπίδα. Θα τον αποσύρει ο Θανάσης Μιχαλόπουλος. Πυροφορτίζεται και από τις δύο πλευρές του γηπέδου. Νέα διακοπή στο μάτς. Κωνσταντίνου κάτι λέει. Γιατί εντάξει, άσχετα με τον τραυματισμό του παίκτη, δεν σημαίνει ότι επειδή χτύπησε ο Κατσένης ήταν αμυντικό το φάουλ. Θα πάμε στη φάση. Το χτύπημα μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο αμυντικό φάουλ του Κατσένη. Το επιθετικό φάουλ μάλλον του Πέτροβιτ. Θα λέει στο δακόπτη εκεί απέναντι από τον Κουλιόγλου. Νέα διακοπή στο μάτς. Πολλές διακοπές. Εδώ ο παίχτης έχει πάει έξω από τις γραμμές, από την εκεί γραμμή και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από την γιατρό του μάτς του αγώνα και από έναν άνθρωπο φαντάζομαι φυσικοθεραπευτή προφανώς του Αργονάφτη Νέας Κύου. Το μάτς θα συνεχιστεί, κοιτάξτε ο κόσμος, σαν στα φύλλα κρέμονται 500 άτομα στο κλειστό του Αιγαίου. Κατάμεστο όπως και πέρσι βέβαια, τέτοια εποχή, και λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα μάλλον, στον τελικό ανόδου του Αστέρα Τέμενος με τη Νέα Παραλίας. Το είδαμε λοιπόν μετά από ένα χρόνο περίπου να γεμίζει και πάλι ασφιχτικά. Νέα διακοπή πάντως. 48-44, το χρονόμετρο έχει κολλήσει αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σκορ. Μάλλον θα πάμε για ασθενοφόρο. Ναι, όχι, δεν είναι ασθενοφόρο, γι' αυτό πάνε οι άνθρωποι της γραμματείας και του Αστέρα κάποιοι με στοδία αστυνομία στην δεύτερη είσοδο του σταδίου, του πισού σταδίου, αφού που φτάνει το ασθενοφόρο από το νοσοκομείο που είναι πολύ κοντά στο κύπελο, λιγότερο από 500 μέτρα. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει.
όταν κόλλησαν την πόρτα. Ήταν κλειστή από το ξεκίνημα, οι οπαδοί των δύο ομάδων μπήκαν από την αριστερή είσοδο, την κεντρική είσοδο του κλειστού. Τώρα θα έχουμε συνέχεια σαν μας. Μετά από αρκετά μεγάλη διακοπή, αλλά ήταν επιβεβλημένη. Τώρα... Αλλά νομίζω τώρα... Είναι υπερβολή να συνεχίζεται, ο παίχτης έφυγε. Γιατί τώρα, από την καθυστέρηση. Θα οι παίχτες τώρα μετά από τόση ώρα θα χρειαστούν ζέσταμα. Περίπου 7 από 8 λεπτά η διακοπή στο σημείο αυτό. Κάποιος έκανε κάτι, δεν ξέρω. Είναι από μακριά, να σπάει λίγο η κάμερα να μην προσθέτουμε κάτι. Τώρα πηγαίνει ένας κομικός. Μάλιστα. Είναι κάποιοι μέσα στο παρκέ. Έχουν καθίσει πίσω από τη μασκέτα, σε κάτι κουτιά. Σαν στο σπίτι τους λένε. Και τους ζητάει και καλά κάνει ο κομικός. Αυτό ζήτησε ο κομισάριος, να βγουν από το παρκέ να καθίσουν στην εξέδρα μαζί με τους υπόλοιπους. Βεβαίως, δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Κανένας έχει να ισχύει για όλους. Ένα αναμονή του ασθενοφόρου φαντάζομαι η καθυστέρηση, γιατί θα χρειαστεί να περάσει μέσα το παρκέ, η σειρά μας θα έρθει από τη δεξιά πλευρά και από εκεί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ευτός από το να διασχίσει το κλειστό, κάτι τέτοιο φαντάζομαι, τουλάχιστον δεν μπορώ να εξηγήσω, να βρω κάποια άλλη εξήγηση. Έχουμε περάσει τα 10 λεπτά της διακοπής και ας συνεχιστεί κι άλλο, σίγουρα οι παίχτες θα θέλουν ζέστα. Ένα μικρό διάστημα για να συνεχίσουν. 7:54 έχει κολλήσει το χρονόμετρο πριν το τέλος του μεγάλου αγώνα, του δραματικού αγώνα, του τελικού των τελικών της παραμονής. 48-44, στο συν 4 η ομάδα του Αστέρα. Κινητοποίηση στην είσοδο. Βλέπετε εδώ. Στο σημείο που είναι η οπαδή του Αργοναύτη. Στη μία είσοδο
του Χριστού. Έχει σηκωθεί και ο Φλεβάρης με το νούμερο 12 δεξιά στο πλάνο πίσω από τους διαιτητές να αποτελέσει αλλαγή όταν επαναρχίσει το μάτς. Ακούμε και τον τρομπετίστα, το γνωστό τρομπετίστα του Αιγαίου σε όλα τα αθλήματα, τον Μάριο Βαλαβάνη, να δίνει το ρυθμό στους Αιγαιώτες με την τρομπέτα του. Μάλιστα φωνάζουν Πανεγιάλιος. Τώρα βλέπετε γιατρό να βγαίνει από τα αποδυτήρια απέναντι με την κόκκινη τσάντα. Φαντάζομαι έκανε κάποιες προσπάθειες, πρώτες βοήθειες στο ιατρείο του Χριστού με τον αθλητή. Εν αναμονή του ασθενοφόρου. Υποθέτω πάντα, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι συμβαίνει αυτό. Τι άλλο να πω τώρα. Ένα τέταρτο περίπου διακοπής. Και δεν νομίζω να χρειαστεί φορείο. Μπορεί να περπατήσει. Στον νόμο είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι να πω. Θα έχουμε τώρα λοιπόν ο Κατσένης πάνω πέρασε για λίγο, τον είδαμε απέναντι. Έχει μπει τώρα στα γραφεία. Στα γραφεία του γηπέδου μέσα είναι. Φαίνεται λίγο αν πάει η κάμερα. Μαζί με έναν άνθρωπο εδώ βλέπετε, να το πλάνο μας κρατάει τον ώμο του μαζί με έναν άνθρωπο από το team του Αργονάθη, σε δεύτερο πλάνο σε φόντο προδιοτητών που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο, οι οποίοι δίνουν time out στις δύο ομάδες να ερευνήσουν τα πνεύματα, γιατί κάτι έγινε πάλι στην κερκίδα με τους φανατικούς του Αργονάθη. Τα λέει στον Κομισάριο ο Καλογερόπουλος, κάτι έγινε, να απομακρύνει, να μην υπάρχει επαφή, από ό,τι κατάλαβε την κίνηση του χεριού του, να μην είναι πολύ κοντά με τους Αιγαιώτες, αν και οι νεαροί και οι θερμόαιμοι Αιγαιώτες φύλαθλοι είναι στο άλλο άκρο της κερκίδας, στη μέση εκεί που ενώνονται με τους φίλους του Αργονάφη, είναι κάπως μεγαλύτερης ηλικίας και δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων η αστυνομία πρέπει να πάρει τα μέτρα της για φαν ενδεχόμενο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να σούρθει. Στο πλάνο δεξιά θα δούμε τώρα τον Κομισάριο, ο οποίος έχει κάνει το δρομολόγιο αρκετές φορές από τη γραμματεία στην κερκίδα, τουλάχιστον 5-6, να δεξιά με το θαλασσί πουκάμισο πηγαίνει και πάλι στη θέση του. Νομίζω ότι κάτι αυτό συμβαίνει λογικά, να μην είναι κοντά οι Αιγαιώτες με τους φίλους της ομάδας από την Αργολίδα. Είπαμε 500 άτομα περίπου στο κατάμεστο κλειστό του Αιγαίου, 350 Αιγαιώτες, 150 από την Αργολίδα, σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Καυτή ατμόσφαιρα που αρμόζει σε ένα μάτς με τόσο μεγάλη σημασία. Δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Καρία Σημείο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, από τους οπαδούς και των δύο ομάδων, και επιτέλους μετά από περίπου ένα 20 λεπτό, 17-18 λεπτά, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας, 48-44, με τον Πέτροβιτς να επαναφέρει για τα αραπιά βουνά, χάει την μέρα μέσα τα χέρια του προς πίσω, όχι γέλησε το Σαντίνου, τι έγινε τώρα εγώ. Μάχες, Τρεβάρης, πέρασε δεξί του Ιάκ Παλάτη. Και 48-46 με το όμορφο καλάθι με ταμπλό του Θάνου Τρεβάρη. Μπουρνάς να περάσει το κέντρο. Πάντα με τον Κωνσταντίνο. Αντρέας Μουρνάς, Λιμπερέας Πρόφλο, το Αγόπλο. Βάζει πλάτη τον Κωνσταντίνο ψηλό και γίνει τον Άρα. Θα χάσει την παρέμβαση του γκάρτ του Αργονάφτη και τώρα
από τον Πουλιόγλου στο Κωνσταντίνο, από εκεί έξω έχει περάσει, ναι. Έχει πατήσει η μπάλα, η μπάλα είναι για ποιον. Όχι, δεν πάτησε γραμμή, από το πόδι του παίχτη του Αστέρα, νομίζω έδειξε. Συνέχεια επίθεσης για τον Αργοναύτη. Ανανέωση χρονομέτρου. Πρώτη χρόνου. Κωνσταντίνου λοιπόν επαναφέρει. 14 δεύτερα. Πρεδάρης με Σακελαρόπουλο. Λιμπερέας με τον Σταθακόπουλο μάχονται για να πάρουν θέση. Και πάλι Πρεδάρης. Θα σουτάρει για 3-48-49. 5 συνεχόμενοι πόντοι από το Πάνο Πρεδάρη. Μιλάει σε κρίσιμο σημείο. Είχε συμβήσει για ώρα. Αλλά νάτος δηλώνει παρόν και μπροστά ο Αργοναύτης. 48-49, 6-35 ακόμη για το τέλος της αναμέτρησης. Σακελαρόπουλος από τα 8 μέτρα από εκεί, αλλά έχουμε φάουλ του Πουλιόγλου επάνω στον Σταθακόπουλο που σφυρίζει ο τρίτος δοκής, ο κύριος Κούλης, η μπάλα από την Ιταλική γραμμή επαναφορά για τον Αστέρα Τέμενης, έξω Τσουλέας, επιστρέφει ο Γκάτζιος και Πέτροβιτς στην τελική γραμμή. Εδώ τώρα βρίζονται, αυτοί οι νεαροί των δύο, έστω και από μακρινή απόσταση, μέσα! Πέτροβιτς από το κύριο μας εμείς, θα τα αφήσουμε αυτά, τρίποντα τον Πέτροβιτς, μεγάλο καλάθι, 91-49 στο σύν 2, υπάρχει μεγάλη ένταση πλέον. Εδώ στην κερκίδα. Κοιτάξτε ο Πέτροβιτς. Σε σηκώνει τον κόσμο. Απλά ανταλλάσσουν υπηρεστικά συνθήματα και χειρονομίες οι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά που είναι στα άκρα της κερκίδας, δεν είναι κοντά κοντά. Και αυτό είναι παρήγορο. Αν αρχίσουν και οι υπόλοιποι που είναι δίπλα δίπλα, θα έχουμε. 51-49, ένα καλάθι διαφορά για τον Αστέρα, οπότε είναι πέντε φάουλ, ναι. Έξω ο Πέτροβιτς. Ακολουθεί το Ρούζιο, εκτός κι αν έφερε και αυτός την δική του μία. Τι εκτός, τα έχουμε χάσει κι εμείς. Την δική του μία, αφού βλέπω στον Πρεδάρη στην βολή, τι είναι από το Βουλάνο του Λαδίου, κοιτάζουμε τον κόσμο, τον τσακώνουμε. Έξω λοιπόν ο Πέτροβιτς, το μάς τελειώνει για το Σέρβο, ο Σερβίος ο Μωρίς για το Ρούζιο με δυσκαλυφιέ, η Θεοδοσία, 51-50 και πάνε σε δραματικό φινάλε εδώ στο Χριστό του Αιγείου, δικαιώμαι και για δεύτερη βολή από το Θάνο Πρεδάρη. Θα βάλει και αυτή ισοπαλία όλα, 51-51, 6-21 ακόμη. Πολύ χρόνος ακόμη, είχαμε τη μεγάλη διακοπή. Θα μας πάρει νύχτα. Πολύ ο λόγος. Κωνσταντίνου θα παραφέρει και την μπάλα μετά το τεχνικό, την τεχνική ποινή. Το αντιαθλητικό φάουλ μάλλον. Αφού κέρδισε δύο βολές. Τι έγινε τώρα, πάλι διακοπή. Απορεί ο Πρεδάρης. Απορούμε και εμείς με τους δυτικές ώρες. Κάτι είπε στον διαιτητή, κάποιος φίλος που είναι κοντά στην γραμμή εδώ, εγκιώτησε τώρα αυτή και κάνει παράπονο. Κύριος Καλογερόπουλος, αυτό λέει και στον διαιτητή ότι είναι διαιτητικό του Αστέρα να πάει να κάνει κάποιες συστάσεις. Και πάλι μέσα από κεφαλής να επιβάλλει την τάξη. Εδώ βλέπετε δεξιά με το μπλε μπλουζάκι ο γενικός αρχηγός του Αστέρα, στη μέση ο κομισάριος με τον Θαλασσί. Εντάξει τώρα τόσες διακοπές, τι μπάσκετ να δεις,
και ποιος ενδιαφέρεται για το θέαμα. Έτσι κι αλλιώς. Σε όλη τη σειρά δεν υπήρξε ποτέ. Πόσο μάλλον σήμερα, που είναι το τελευταίο και καταπληκτικό μας. Οι δύο παίκτες που είχαν αποκτηθεί, κύριε Φωκητάνη, από την Λέτο, από τα γραφεία του Χριστού Ρούσιας, από την νέα τεχνιαστική αριστερά, ο Πέτροβιτς, και υπάρχουν και τρεις τέσσερις αστυνομικοί ανάμεσα τώρα στους οπαδούς και ζητάει ο Κώστας Ζεντέφης να ανεβεί πιο ψηλά εδώ, να μην μείνει ακριβώς επάνω στα κάγκελα οι οπαδοί. Τι να κάνουμε, δεν χωράνε τώρα. Είναι ακριβώς μπροστά μας, χωράνε από ό,τι βλέπω. Απλά είχαν προτιμήσει να κατέβουν να είναι πιο κοντά σε απόσταση αναπνοής από το παρκέ. Εδώ συμβαίνουν αυτά με τόσο κόσμο. Ο διετητής καλά κάνει, την ομαλή εξαγωγή του μας, όσο πλησιάζει προς το τέλος τα πνεύματα φαντάζομαι θα ψήνει για ακόμη περισσότερο και όσο το σκορ είναι. Το σκορ είναι κοντά οι δύο ομάδες, τώρα είναι ο Σόπαλιτς. Τι λέει τώρα, τον Πέτροβιτς δείχνει. Βλέπετε αριστερά τον Πέτροβιτς στην αίθουσα, λέει να λένε να φύγει, να μην βλέπει. Βλέπετε, πηγαίνει ο Ξενούλης, εωρείεται να φύγει από το οπτικό πεδίο των διαιτητών. Το Ρούζιο δεν το βλέπουν πάντως, είναι δεξιά που βλέπετε τα κάγκελα εκεί στα γραφεία. Είναι εκεί μέσα ο Ρούζιος και δεν φαίνεται, δεν γλίτωσε και παρακολουθεί το μάτς. Και τώρα Φλεβάρης, πρώτη επαφή με την μπάλα για τον 40χρονο φόρβορ και βήματα. Ναι, από την Λιτερία κακός θα μπορεί. 6 και 6 ακόμη για το τέλος του αγώνα. 51-51 οι δύο ομάδες στην κόψη του Ξηραφιού. Το παιχνίδι στην κόψη του Ξηραφιού. Μπουρνάς, κοιτάξτε κάνα μαρκάρι στην όλη την πέρα. Κάτσε πάλι από την Παρόπη. Εδώ πέρα την πάρει θα περάσει το πέρα. Πάντα από την Παρόπη. Κοιτάει ο Γκάτσιος που είναι πάει. Ο Γκαγκαλιάς. Γυρίζει ο Γκάτζιος, πέρασε, κακό τελείωμα, πάλι στα φάουλ και τώρα Φρεδάρης θα κατεβάσει την μπάλα. Αφήνει τελικά τώρα στον Τελαρόπουλο, φάουλ επιθετικό εδώ, στην Ιθαλόπουλο πάνω στον Δεκάριο Καραγγελή, κρατάει το προσωπικό του ρεκόρδου του Αργονάφη. Θα επαναφέρει τώρα ο 23χρονος γκάρντ εδώ, ο Νεκτάριος Καραγγελής. Θα δει τον Βουρνά, παρέμβαση του Παντίνου, επίδεση πάντα για τον Αστέρα. 23 δευτερόλεπτα, κίνησε ένα δευτερόλεπτο το χρονόμετρο. Ανδρέας Βουρνάς θα επαναφέρει. Άμυλος πλέον θα κίνει κόκκινα για τις δύο πλευρές, τα όρια του φάουλ. Απλά κάποια είναι ο θαλαμοφανή υπέρ του δέοντος πάνω στο όριο σκληρά. Time out που ζητά ο Αργονάφης, ο Θάνος Μιχαλόπουλος. 51-51, 5-25 για το 4ο δεκάλεπτο, ένα δεκάλεπτο που μας φάνηκε αιώνας. Ήδη η ώρα είναι 7 και 4 λεπτά, 2 ώρες και πλέον μετά το πρώτο τζάμπολ. Μετά το τζάμπο του αγώνα και πώς θα κρατήσει ακόμη. Όταν μιλάμε για 5-25 καθαρού χρόνου, με τόσους διακοπές μπορεί να πάει και 7,5 ή 7 παραπάνω.
για να τελειώσει. Εδώ το πλάνο με τους τρεις διαιτητές, Καλογερόπουλο, Ασημακάκη, Κούλη, με φόντο τον πάγκο του Αργονάφτη Νέας Πύλου. Και η πεντάδα του Αστέρα μπαίνει πρώτη στο χαρτί με Βουρνά, Γκάτζιο, Σακελαρόπουλο, Καραγγελή και Σταυρακόπουλο. Φλεβάρης, Λιμπερέας, Κωνσταντίνη, Πουλιόγλου, Πρεδάρης, Φλεβάρης και Πρεδάρης. Η πεντάδα του Αργονάφτη και Πουλιόγλου θα παραφέρει από την τελική γραμμή ο 26χρονος φόρβορ με ύψος 1,93. Περνάει γρήγορα το κέντρο Πρεδάρης, βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα, δίνει στο Φλεβάρη, αστοχή αυτός, μαζεύει ο Σταυρακόπουλος που ήταν και αυτός που σκέφτει. Οι δυο τους, αλλά επιθετικά δεν έχει βοηθήσει το Λογκάτζιο, έχει μόνο 4 πόντους. 7 ο Σταυρακόπουλος, Βουρνάς τώρα με την μπάλα, θα πάρει το σκρίζ του Σταυρακόπουλου, θα βγάλει έξι γωνία, Γκάτζιος για 3, όχι. Εδώ αν το έπαγε θα βάλει το πρώτο του, εδώ κοιτάει το Φλεβάρη, θα ρωτήσει το λόγο από τον Σταυρακόπουλο. Απορρίει ο Σταυρακόπουλος, ζητάει τεχνική ποινή. Νέα διακοπή. Πενήντα ένα, εδώ πάντα πλάνα. Τεχνική ποινή τελικά την έδωσε στον πάγκο του Αργονάφτη. Να δούμε τώρα στο Κελαλόπουλο, έχει μηδέσει τρεις. Στην επόμενη συνάχη στις τέσσερις και βάλει την πρώτη. Δύο στις πέντε τώρα. Στους 13 ο Κελαλόπουλος δίνει προβάδισμα ενός πόντου στον Αστέρα. 52-51, 4 και 40 ακόμη για το τέλος της αναμέτρησης. Λιμπερέας για Κωνσταντίνου, στέκεται και λίγα τρεις αστροχίσεις. Στα Κεδαρόπλος μαζεύει τον Αφιλόρι Μπάου και θα οργανώσει την επίθεση στο Αστέρα. Λουνάς Γκάτζιος. Ο Λιμπερέα γύρισε έξω. Στα Κεδαρόπλος πού θα οργανώσει. Υπάρχει χρόνος 6, 5, τώρα όμως δεν υπάρχει πολλής και έχουμε φάουλ από τον Πρεδάρη. Ο Θάνος ο Γκάτζιο 3 δεύτερα πριν εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης. Αν έδωσε φάουλ, αν κατάλαβα καλά, έχουμε βολές για τον Αστέρα, ναι, από τον Παναγιώτη Γκάτζιο. Στο συν 1 ο Αστέρας, 52-51, 4 και 13 ακόμη για το τέλος. Έχει δύο βολές, τις δύο νομίζω ο Γκάτζιος και τώρα 3-3. 53-51. Έξω η δεύτερη, παραμένει στους δύο διαφορά. Και τώρα Μιχόπουλος. Μιχόπουλος θα κατεβάσει, θα βγάλει στον Πρεδάρη. Τρεις επάνω του, θα χάσει την μπάλα, κλέψει με τον Γκάτζιο και φάουλ, όχι. Πάσα από τη διασμού στον Καραγγελή, πατάει γερά, αστοχή, αλλά φέρνει το φάουλ και θα εξελέξει δύο φορές. Τον εκτάλλει στον Καραγγελής. Εδώ ο Γκάτζιος με σφιγμένες γροφιές απευθύνεται στον κόσμο. Θα μπορούσε να έχει πάρει το μάξιμο εδώ, αν εκτοπούσε στο Λελιά. 53-51, 3-52 ακόμα. Λεκάριος Καραγγελής στη γραμμή. Θα χάσει την πρώτη.
να δούμε τη δεύτερη. Θα χάσει και αυτή. Μεγάλη πληγή εντός αγωγικών οι βολές. Και όχι μόνο σήμερα, όλη τη χρονιά για τον Αστέρα Τέμενης. Κωνσταντίνου, λάθος. Δεν μπορούσε ο Μισόπουλος να συγκρατήσει την μπάλα. Νέα πίθεση για τον Αστέρα μετά το δώρο που δέχτηκε. 53-51 στο σύνδιο. Έχει την μπάλα στα Κεδαλόπουλος. Κοιτάξτε πώς θα κυριγάνει. Μέσω καραγγελή η μπάλα στο Μουρνά. Πιέζει ο Πουλιόγλου. Πάντα Μουρνάς. Κοιτάει ο Γκάτιος. Θα κάνει τον πάσο, πάρει καλά. Θα βάλει το καλάθι ο Ανδρέα Μουρνάς. 55-51 στο συν 4 ο Αστέρας. 3-20 ακόμη για το τέλος. Και time out που ζητά ο Θανάσης Μιχαλόπουλος για τον Αργοναύτη. Αργοναύτης τώρα με τον Πρεδάρη Μιχόπουλος για τον Λιμπερέα με τον Κάτσιο στην πλάτη του και πάλι Πρεδάρης off balance shoot αστοχή ψηλά Καραγγελής μαζεύει δεύτερο συνεχόμενο rebound και τώρα σε Καλαρόπουλος μπήκανε στο τελευταίο τρίλεπτο 2-53 ακόμη ο Αστέρας στο συν 4 55-41, Βουρνάς, Σακελαρόπουλος και τώρα Γκάντιος. Από πίσω θα κόψει, θα γυρίσει. Με τα αριστερό θα πάρει φάουλ. Ναι, θα πάρει φάουλ στο σουτ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές ακόμη. Έχει 5 στις 6 σήμερα. Ο Διαμαντής Σταδακόπουλος. Και ένα καλάθι της παιδιάς. Και 11 ριμπάουλ. Οι βολές αυτές είναι κρίσιμες. 2-41 ακόμη. Έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στους 6 αν τις βάλει και τις δύο. Διαμαντής Σταθακόπουλος, 23χρονος Αιγιώτης Power Center με ίσως 1.98 έτοιμος για την πρώτη βολή. Έξωνος, έξωνος. Παραμένει το 55-51. Οι άστεγες βολές συνεχίζονται. Έξω και αυτή. Μαζεύει ο Πουλιόγλου. Αφήνει τον Πρεδάρη. Θα περάσει το κέντρο. Επιστρέφουν οι παίχτες στο Αστέρα. Και από εκεί στο Κωνσταντίνο. Και πάλι Πρεδάρης. Χαντοφ με τον Κωνσταντίνο. Με τον Βουρνά απέναντί του. Το σκιν του Λιμπερέα, Κωνσταντίνου, ψάχνει ψηλό, λάθος πάσα, κλέβει ο Γκάτσιος, κρατάει την μπάλα και προστατεύει, την αφήνει στο Σακελαρόπουλο, περνάει το κέντρο αυτός και πάλι Γκάτσιος είναι μόνος του, λάθος, μπερδεύτηκε, έπρεπε να βγάλει στη γωνία, στον Καραγγελή, ξεφεύγει ο Κωνσταντίνου, τρέχει στο lay-up, αστοχή, χωρίς φάουλ, Γκάτσιος μαζεύει, grind you all match, runner gun, κοιτάξτε τι γίνεται. Καραγγελής κρατάει την μπάλα, αφήνει σε Σακελαρόπουλο.
1 και 46 ακόμη. 55-51. Στο συν 4 ο Αστέρας. Μπουρνάς με Πουλιόγλου. Θα κάνει προσπάθεια μόνος. Στέκεται στο για 3. Όχι. Συνάσα και λα... Ο Σαβακόπουλος και κάποιος. Καρφώνει ο Κάσιος. Καρφώνει στο συν 6. Μεγάλο καλάθι. 57-51. Ξεσηκώνει τον κόσμο. Παναγιώτης Γκάτζιος. 1 και 27 ακόμη. Αστοχή ο Προδάρης. Το momentum είναι με τον Αστέρα. Αλλά υπάρχει χρόνος. Έχουμε 84 δευτερόλεπτα. Η διαφορά στο συν 6. Η μπάλα είναι για τον Αργονάφτη με τον Πουλιόγλου. Να επαναφέρει από την τελική γραμμή. Βγάζει στον Θάνο Πρεδάρη. Κωνσταντίνου με τον Γουρνά στην πλάτη του. Πουλιόγλου για 3. Αστοχή, airball. Πανηγυρίζει ο Διαμαντής Ανακόπουλος. Έβαλε την άμυνα. Ριβέρς που ήταν την πλάτη του Γουρνά. Από εκεί Καραγγελής. Παίζει με τον χρόνο τώρα ο Αστέρας. Καραγγελής κρατά την μπάλα. Υπάρχει χρόνος. 10 δεύτερα. Αστοχή. Μαζεύει ο Λιμπερίας ψηλά. Και Πρεδάρης. Τελευταίο λεπτό. Φάουλ. Φάουλ του Σακελαρόπουλου. 52 δεύτερα. Είναι τέταρτο. Υπήρχε χρόνος. Υπήρχε... είχε περιθώριο για ένα ακόμη. Από το επόμενο θα πάει στη γραμμή ο Αργονάφτης, αλλά μετά το time out που ζητά ο Θανάσης Μιχαλόπουλος. Όπως και να έχει, το συν 6 είναι σημαντική διαφορά για τον Αστέρα. 57-51, αλλά έχουμε 52 δεύτερα και η μπάλα, την βασικό αυτό, είναι για τον Αργονάφτη. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό το δραματικό παιχνίδι, το παιχνίδι ζωής και θανάτου εντός εισαγωγικών, που θα κρίνει μια ολόκληρη χρονιά, που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα είναι παρούσα και τη νέα σεζόν, στη νέα γάμα εθνική, στη νέα National League 2, με τη νέα της μορφή μετά την αναδιάθρωση των δύο τελευταίων ετών. Το time out συνεχίζεται. Λοιπόν, επαναφορά με τον Μιχόπουλο για τον Αργονάφτη. Πρεδάρης. Κωνσταντίνου κόβεται από τον Γκάζιο και εδώ είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Για τον Αστέρα, Μουρνάς, κρατάει την μπάλα. Σακελαρόπουλος, ο χρόνος κυλάει, θα πάρει το φάουλ. Όχι, κρατάει την μπάλα. Πάντα σε Καλαρόπουλος. Και τώρα Μπουρνάς να εξαντλήσει τον χρόνο. Τελευταία δευτερόλεπτα. Στα 4 ο Καραγγελής θα αστοχίσει. Μαζεύει ο Λιμπερέας. Αφήνει στον Πρεδάρη. Αλλά ο χρόνος πλέον είναι λίγος. Είναι 19 δεύτερα. Χάνει και το σουτ. Τέλος. Τέλος. Ο Αστέρας Τέμενης, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, ανανεώνει το εισιτήριο της παραμονής του και τη νέα σεζόν. Θα δώσει το παρόν για δεύτερη στοχή χρονιά στην γάμα εθνική κατηγορία, στην National League 2, όπως λέγεται από την σεζόν που διανύουμε. Έντονοι πανηγυρισμοί στην Κερκίδα, ήταν καλύτερο στις γενικές γραμμές και όχι μόνο σήμερα, σε όλη τη σειρά, όλη τη χρονιά, και δίκαια λοιπόν είναι η ομάδα που παραμένει στην κατηγορία. Ο Αργονάφτης Νέας Κύου παίρνει άμεσα το δρόμο της επιστροφής για το τοπικό, από το οποίο ανέβηκε πέρυσι. Η μπάλα τώρα έχουμε τεχνική ποινή, χωρίς πλέον καμία. Τώρα βλέπετε απέναντι, τα λέει με τον ο παίκτης ο Πρεδάρης με τον Ξενούλη. Τι θέλει τώρα με τον προπονητή, δεν έχει καμία δουλειά.
εντάξει, υπάρχει ένταση, η σφιγμή είναι πολύ ψηλή. Ο Ξενούλης που λέει, τι σου είπα, πανηγύρισε ο Ξενούλης. Πάμε στην βολή της τεχνικής ποινής. Από τον Μιχόπουλο θα την βάλει 57-52. Η μπάλα στο Αργονάφη, αλλά έχει μόλις 7 δευτερόλεπτα. Απομένει να μάθουμε το τελικό σκορ του μεγάλου αγώνα. Νέες διαβουλεύσεις, νέες συζητήσεις με τους διαιτητές. Τι άλλο ήταν. Η μπάλα στο δεν ξέρω, δεν θυμόταν που ήταν το παιχνίδι σε ποιον ήταν. Ο Αστέρας στην κυρία του. Ναι. Σαν και ένα ρόπινο λοιπόν. 57-52. Φαντάζομαι να κρατήσει την μπάλα, όποιος την πάρει. Και θα έχουμε τελικό σκορ. Τι έδωσε πέρα. Α, ζητάει πάλι να πάνε πιο πίσω ο φίλος. Σακελαρόπουλος. Σουλέας Μιστράη. Λιβερέας Τζάμπολ. Τζάμπολ 4 δεύτερα. Πριν το τέλος Βελάκη για το Αργονάφη. Θα έχει την τελευταία κίνηση του μάτς. Στα 4 δεύτερα. Αλλά δεν υπάρχει στο μπάσκετ πεντάποντο. Τετράποντο υπάρχει. Άρα τους αφήνεις και τέλος. Κωνσταντίνου από τη σέντρα αστοχίσει. 57-52. Αυτό είναι το σκορ λοιπόν για τον Αστέρα Θέμενης. Ανανεώνει το ραντεβού του για την Γάμα Εθνική και τη νέα περίοδο. Μεγάλη επιτυχία της νεοφώτης της ομάδας της Θέμενης, που μέχρι το 2017 δεν υπήρχε καν στο βασιλικό χάρτη ούτε στη Γάμα ΣΚΑΗ, και πλέον για δεύτερη χρονιά σειρά θα δώσει το παρόν στην Γάμα Εθνική κατηγορία. Τελικό αποτέλεσμα, εδώ βλέπετε το μεγάλο χορηγό της ομάδας, το Θοδωρή Καρούτσο της Αφίδια Ελλάς. Μεγάλη συμβολή του στο θαύμα του Αστέρα τα τελευταία 6 χρόνια. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ από το κλειστό του Αιγαίου. 57-52. Απειλούνται επεισόδια εδώ, εδώ. Ο Πουλιόγλου εδώ πήγε να επιτεθεί στον Γκάζιο, στον Τσουλέα. Τους κρατάνε εκεί. Μεγάλη ένταση στο μάτς. Δικαιολογημένη μέχρι ενός σημείου θα έλεγα, όταν κρίνεται μια κατηγορία. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μέτρο. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζονται όλα αυτά. Το μάτς τελείωσε. Ο Αστέρας παρέμεινε. Ο Αργονάφης υποβιβάστηκε. Εδώ βλέπετε με το μαύρο μπλουζάκι κάποιος παίκτης που δεν έχει, φαντάζομαι παίκτης είναι, δεν ξέρω, με τον Άρη Ξενούλη, κάποιος τιμωρημένος. Τα έχει με κάποιο παίκτη με τον Γκάζιο. Συνεχίζει δεξιά στο πλάνο, βλέπετε τον Ξενούλη που του λέει να φύγει. Γιατί θα έχουμε κάποιες συνεντεύξεις, φαντάζομαι τώρα με το κοφτούλι που την κρατεί. Κοιτάξτε πανηγυρισμοί, φοβερές εικόνες, φοβερές στιγμές για τον Αστέρα Θέμενης εδώ στο κλειστό του Αιγαίου.
κοντράστ συναισθημάτων στην απέναντι πλευρά. Κοιτάξτε τώρα, τώρα η ένταση μεταφέρθηκε στην εξέδρα. Κάποιοι θερμόαιμοι ιδιώτες κινούνται απειλητικά προς την πλευρά των φίλων της Νέας Κύου. Ανάμεσά τους υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη. Νομίζω δεν αξίζει τέτοιο φινάλε στο μάτς. Βλέπετε με το μαύρο μπλουζάκι έξω κάποιο, ένας μάλλον παίκτης που δεν έχει παίξει, είναι με το κόκκινο σορτσάκι. Συνεχίζει να είναι πολύ εκνευρισμένος. Μάλιστα ζητάει από κάποιον να βρεθούν έξω, από κάποιον στην εξέδρα, πριν τα είχε με τον Γκάζιο. Βλέπετε, βλέπετε στη μέση το ψηλός με το κόκκινο σορτσάκι που το κρατάνε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τώρα έχουν πάει, βλέπετε, και από τις δύο πλευρές να, στον κόσμο να ηρεμήσουν, να τους ηρεμήσει. Έχει πάει και ο Φλεβάρης, ο 40χρονος παίχτης του Αργονάφτη. Συνεχίζει η ένταση με τον Γκάζιο. Ίσως είναι ο Δανίκας με το κόκκινο, ο τραυματίας παίχτης. Ο Δανίκας είναι. Ο Δανίκας είναι. Α, ο Δανίκας, ναι. Ο παίχτης ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό είναι εκτός μετά τις εγχείρησεις που έκανε. Ο ψηλός του Αργονάφτη. Μαζί με τον Παλαδινό, οι δύο απόντους που λέγαμε. Η αστυνομία τώρα αδειάζει την κερκίδα που ήταν οι οπαδοί του Αργονάφτη για να φύγουν πρώτοι, οι οποίοι χειροκροτούν τους παίχτες τους. Βλέπετε πλάνο. Τώρα να δούμε μέσα στο κοφούζιο που επικρατεί αν θα έχουμε κάποιον. Εμείς διακόπτουμε για λίγο, αφήνουμε την εικόνα και αν έχουμε κάποιους για συνεντεύξεις θα επιστρέψουμε.
αρχή συνεχίζεται. Εμείς έχουμε κοντά μας τον Αλέξη Μύρβα να μας πει για λόγια Αλέξη για τη μεγάλη επιτυχία του Αστέρα. Κατάφερε να ανανεώσει το εισιτήριο και για τη νέα χρονιά στην κατηγορία. Πώς έζησες εσύ μέσα στο παρκέ οι παίχτες το μεγάλο παιχνίδι? Πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο ποιος το ήθελε περισσότερο. Παίξαμε με πάθος, με δύναμη. Καταθέσαμε και την ψυχή μας μέσα στο γήπεδο. Το θέλαμε περισσότερο, το πήραμε. Έχω να πω συγχαρητήρια σε όλους, στους συμπαίκτες μου πρώτα απ' όλα που ήμασταν μαζί και καταφέραμε για μια νεοφώτιστη ομάδα να την κρατήσουμε στην κατηγορία. Μπορεί τα play-off να μην πήγαμε για ένα παιχνίδι, όμως ο στόχος ο αρχικός επιτεύχθη. Πραγματικά θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ και στην ομάδα που με πίστευσε και με έφερε το χειμώνα. Ευχαριστώ τους φάντες και πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στην ομάδα του Αργοναύτη, γιατί ήταν μια πολύ καλή ομάδα, με πάθος, με ψυχή, με δύναμη και είχε και πολλές ατυχίες, όμως εμείς καταφέραμε και κερδίσαμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φοβήθηκες σε κάποιο σημείο της σειράς ότι μπορεί να μην επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής? Ανησύχησα, δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν φοβόμαστε ποτέ. Ξέραμε ότι το θέλαμε περισσότερο και όπως και φάνηκε το πήραμε, μπορούσαμε να έχουμε μια πιο εύκολη δουλειά. Αλλά αυτά τα παιχνίδια, όπως είπα και προηγουμένως, κρίνονται στο ποιος τα θέλει περισσότερο. Δεν μας ένοιαζε η ποιότητα, πήραμε το αποτέλεσμα και κάπου εκεί τελειώνουν όλα για εμάς με επιτυχία. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που σήμερα γέμισε το Χριστό μετά από ένα χρόνο, θα λέγαμε, γιατί στους τελικούς με τη Νέα Παραλίας πέρυσι ήταν και πάλι γεμάτο. Εσύ δεν είσαι στον ομάδα. Δεν ήμουν, αλλά τα είχα δει τα παιχνίδια. Πραγματικά μας έδωσε σήμερα φτερά στα πόδια μας. Θέλω να τον ευχαριστήσω και μας έδωσε όθηση για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξη Μύρβα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους παίχτες μου και σε όλη την ομάδα. Φυσικά και ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο Άρης Ξενούλης. Τέλος, καλό, όλα καλά κύριε Ξενούλη. Περίμενε να φτάσουμε μέχρι εδώ με τόση ένταση, τόση αγωνία για να σωθεί ο Αστέρας τελικά? Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πρώτη μας χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα με 4-4. Αυτό δημιούργησε περισσότερες ελπίδες από προσδοκίες, θα έλεγα, από αυτό που θα μπορούσαμε πραγματικά ίσως να πετύχουμε. Εμείς ξέραμε από την αρχή της χρονιάς ότι στόχος μας ήταν να σωθούμε. Είναι μια κατηγορία που είναι 12 ομάδες και πέφτουν 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, δεν πέφτουν 2, ούτε 3. Και μάλιστα και από την ψυχοφθόρο διαδικασία του play-out, το οποίο είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο να παίζεις σε ένα μάτς όλη τη χρονιά. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία στο μάτς με τους Γαργαλιάνους να πάρουμε τη νίκη και να καταφέρουμε να μπούμε στην εξάδα ακριβώς. Τα παιδιά μου είναι σπουδαίοι, είναι λεβέντες, έχουν καρδιά. Καταφέρανε παρόλη την απογοήτευση αυτή, παρόλη την ήττα στην Κίο την προηγούμενη εβδομάδα, να παλέψουν, να είναι συγκεντρωμένοι, να φάμε 52 πόντους, που αυτό είναι το μεγάλο μας μυστικό, η άμυνα. Και σήμερα σε ένα μάτς για γερά νεύρα, με εντάσεις, με αποβολές, θα είδατε νομίζω, ένα πραγματικό ντέρμπι απέναντι σε μια πολύ αξιόμαχη ομάδα όπως είναι τη Κίο, η οποία τερμάτισε μία νίκη κάτω από εμάς. Κατάφεραν, καταθέσαν την ψυχή τους σήμερα, δώσανε νομίζω ό,τι είχαν μέσα στο γήπεδο. Με τα λάθη τους και γι' αυτό είμαι απλώς ευγνώμονος για αυτούς. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ, πολύ πραγματικά ευχαριστημένος. Είμαι συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. 8 μήνες τα παιδιά αυτά έχουν αφοσιωθεί, είναι σούπερ επαγγελματίες. Δεν έχω να πω κάτι. Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος. Δώσαν την ψυχή τους σήμερα. Παρότι ήμασταν άστοιχοι, παρότι ήμασταν νευρικοί, θα μπορούσαμε πολύ. Χάσαμε νομίζω 10-12 βολές. Εσείς παραπάνω. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε τελειώσει πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως μείναν συγκεντρωμένοι. Βγάλανε μεγάλες άμυνες, βάλανε 2 πολύ κρίσιμα σουτ και νομίζω δίκαια
αφού μια ομάδα την κερδίσαμε τον τελευταίο μήνα τρεις φορές, μένουμε στην κατηγορία. Περίμενες ότι θα είναι τόσο δύσκολο? Ναι, 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 ναι. Στην κανονική διάρκεια, στη Νέα Κύο τουλάχιστον, okay, πέρασες okay. Εύκολα με 11 πρώτα. Θοδωρή, ότι κερδίσαμε εμείς στη Νέα Κύο ένα παιχνίδι, αυτοί είχαν 9 στα 12 μες στην Κύο. Έτσι, ήξερα πάρα πολύ καλά τα παιδιά αυτά εκείνη την ημέρα, ήταν εξαιρετικά άστοχοι, είχαν 3 τρίποντα και είχαν χάσει 11 βολές. Δηλαδή ήταν η αντίθετη εικόνα από την εικόνα που παρουσιάσαμε εμείς στη Νέα Κύο. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και στη Νέα Κύο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και σήμερα όμως ελέγξαμε το παιχνίδι. Νομίζω μία στιγμή βρεθήκαμε πίσω για ένα πόντο. Ναι. Μετά ξαναπεράσαμε μπροστά. Συγγνώμη. Στον ένα πόντο. Αμέσως όμως. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια αυτά. Όταν παίζει την κατηγορία, δεν είναι εύκολα παιχνίδια. Και νομίζω ότι και σήμερα, αν ο Βούκη δεν έκανε αυτή την απερίσκεπτη ενέργεια, εκεί που περάσαμε μπροστά, μπορεί να είχαμε κερδίσει ίσως και πιο εύκολα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Μάτο Αργονάφη και στον coach. Είναι, τον καταλαβαίνω, είναι πολύ άδικο να κρίνεται όλη η χρονιά για αυτούς σε ένα παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς το φορμά του πρωταθλήματος είναι έτσι. Ακόμα δηλαδή δεν μετράει πάρα πολύ τι θέση τερματίζεις, μόνο για το πλεονέκτημα έδρας. Εμείς παλέψαμε για το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή στα παιδιά μου, και θέλω να το τονίσω αυτό, κερδίσανε μέσα στην Αχαγιά, μέσα στους Γαργαλιάνους. Κερδίσανε μέσα στη Νέα Κύο που δεν έχει κερδίσει καμία άλλη ομάδα. Πήραμε την Παναχαϊκή, παίξαμε στον Πόντο Προμηθέα. Για να κλείσω και να μην σας κουράσω και μακρηγορώ. Καθόλου. Η πρώτη χρονιά, νομίζω, του Αστέρα στις εθνικές κατηγορίες είναι πραγματικά επιτυχημένη. Έδωσε το στίγμα του, πάλεψε για την εξάδα, δεν τα κατάφερε, σώθηκε και ανανεώνει το ραντεβού του. Θέλω να ελπίσω ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Να πω και κάτι τελευταίο, μου επιτρέπετε, επειδή δεν το έχω πει καθόλου. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια πάρα πολύ τον Κώστα του Παλτζούη, το συνεργάτη μου, γιατί πραγματικά αυτούς τους 8-9 μήνες που είμαστε παρέα ήταν δίπλα μου, με βοήθησε πάρα πολύ και στο κομμάτι της προετοιμασίας των αγώνων αλλά και στο κομμάτι της καθοδήγησης και πραγματικά του χρωστάω πάρα πολλά. Είναι τιμή μου που είμαι συνεργάτης του. Όλα τα παιδιά, έτσι τη διοίκηση, τον κύριο Ζεντέφη, τον κύριο Καρούτσο, τον κύριο Χριστίδη, είναι φανταστικό το ότι η ομάδα καταφέρνει και ανανεώνει την κατηγορία εδώ. Ωραία. Νομίζω ότι τα Γιάννα πέσανε, σώθηκε ο Γλάφκος. Δεν το όμως, ωραία. Δηλαδή τα IBC, αν πέσει, είναι μια ομάδα που πρόπερσι ήταν στη Β' Εθνική και δεν έμεινε. Εντάξει, είναι πολύ σπουδαία ομάδα. Έχασες ένα πόντο στο Γιάννενα. Ακριβώς. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια. Επίσης, κλείνω. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Θέλω να ευχαριστώ και τον κόσμο που ήρθε και μας θύμισε με την παρουσία. Αυτό θα έλεγα, γιατί του θυμηθήκαμε πάλι το κλειστό γεμάτο μετά το μάτσο με την Παραλία πέρυσι. Ήταν ο έκτος μας παίχτης. Εάν μας είχαν βοηθεί. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Εμείς φταίμε στους δύο επικοινωνίες. Αλλά και η κερκίδα της Νέας Κύου και την προσφυγική. Πραγματικά την προσφυγική. Σας ευχαριστώ για όλα. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μην το πάρω μαζί μου, έτσι. Θοδωρής Καρούτσος, μεγάλος χορηγός του Αστέρα Τέμινης, συμπορεύεται με τη διοίκηση από την πρώτη μέρα που μπήκε στην ομάδα. Κύριε Καρούτσο, πόσα χρόνια είναι, 6, 7? 7 χρόνια. 7 χρόνος. Είναι η πιο γλυκιά χρονιά η φετινή, παρότι δεν ήρθε άνοδος, αλλά παραμονή από τις προηγούμενες, που ήταν μόνο άνοδη. Εξαιρετική ερώτηση, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ. Για μας, όταν ξεκινήσαμε πριν 7 χρόνια, κυρίαρχο δεν ήταν να έρθουν νίκες. Κυρίαρχο ήταν να μαζευτεί ο κόσμος μέσα από ένα αθλητικό πυρήνα και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Σήμερα λοιπόν, στην πρώτη μας χρονιά στην εθνική κατηγορία ΓΑΜΑ Εθνική, νομίζω ότι πήγε εξαιρετικά. Και όταν αυτό επισφραγίζεται και με μία παραμονή, νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να είσαι ευχαριστημένος για το τελικό αποτέλεσμα. Περιμένατε κάτι καλύτερο, να είναι τα play-offs και όχι τα play-out σαν στόχο? Όλα είναι στο νήμα. Μπορεί μια νίκη να σε φέρει, μια νίκη ακριβώς, θα ήμασταν στα play-off. Οπότε η επιτυχία
κρίνεται τελικά εάν ο αρχικός στόχος που βάζεις γίνεται πραγματικότητα. Ο αρχικός στόχος ήταν η παραμονή. Ήταν μια καινούργια κατηγορία, προφανώς το καταλαβαίνετε, δεν την ξέραμε. Με τα πλέον ήταν πιο εύκολη και άνετη, χωρίς άγχος. Ήταν καλύτερα όμως έτσι. Ζήσαμε στιγμές μεγάλες suspense και αγωνία. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Όλος ο κόσμος να νιώσει αυτό που ένιωσε σήμερα, να μαζευτεί στο Αίγιο τόσο φίλαθλο κοινό και στο τέλος όλοι αυτοί να χειροκροτήσουν την ομάδα. Αυτό είναι τελικά που μας δικαιώνει. Δεν ρωτάω για τη νέα χρονιά, είναι νωρίς ακόμη, τα σχέδια ποια θα είναι. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι περισσότερο παραπάνω? Επαναλαμβάνω τρία πράγματα. Αυτή η ομάδα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε Μεράκι. Μεράκι από τους τοπικούς έτσι άρχοντες της ομάδας που όλα αυτά τα χρόνια τρέχουν την ομάδα. Εγώ όσο μπορώ είμαι, αλλά οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν να είμαι κάθε φορά εδώ. Αλλά όλη αυτή η ομάδα στηρίζεται στο Μεράκι, στην αγάπη του κόσμου και κυρίως αυτό που σας είπα από την αρχή. Η επιθυμία μας να δημιουργηθεί μια αθλητική κοινότητα. Στο τέλος της ημέρας αυτό για μας αξία και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μια μαραθώνια μετάδοση 2,5 και πλέον ωρών, φίλες και φίλοι, φτάνει στο τέλος. Η τελευταία μετάδοση για το 2024, αθλητική μετάδοση εννοώ, με αίσιο τέλος. Αστέρας Τέμενης 57, Αργωνάτης Νέας Κύου 52, ανανέωση παραμονής για τη νέα χρονιά για την ομάδα της Αιγιάλιας. Δίκαιη παραμονή πιστεύω. Να κλείσουμε μάλλον με τους πόντους που πέτυχαν οι παίκτες των δύο ομάδων σήμερα. Ο Βουρνάς τελείωσε το μάτς με 10 πόντους, ο Σακελαρόπουλος με 10, Πέτροβιτς 14, Γκάτζιος 7, Καραγγελής 4, Μπίρμπας 2, Σταθακόπουλος 7, ενώ από την ομάδα της Νέας Κύου ο Κωνσταντίνου είχε 9 όλους στο δεύτερο ημίχρονο, 1 πόντο Πουλιόγλου, 5 ο Ρούζιος, 13 ο Πρεδάρης, 5 ο Μιχόπουλος, 3 ο Κατσένης, 8 ο Λιμπερέας και 5 ο Μιχαλόπουλος. 18-14 από την περίοδος, 36-28 ημίχρονο, 43 όλα η τρίτη περίοδος, τελικό 57-52. Από το Αιγιάλια TV που ήταν κοντά σας για τελευταία φορά για φέτος, από τη Θεόνη Καρπέτα που είναι πίσω από την κάμερα, το Μιχάλη Μπέσκο που είναι επίσης πίσω από την κάμερα, τον Αποστόλιο Αλεξανδρόπουλο που είναι στη ροή και τον Θόρο Παπαναστασόπουλο που είναι στη μετάδοση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα.